λήψη απόφασης για την αποκέντρωση του Δήμου Σαλονικού, η σύγκριση σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου 1571-7, το έγγραφο ίδρυσης 17-17, αίτηση Δημοτικού Συμβούλου Μαρία Γκίνη, Εκδοτική Ράπτη, Δημήλου Γεωργίου, Κωνσταντέλου Ανδρέα, Κατσούλη Δημητρίου, Σαριγίνη Μανώλη, Αθανασόπουλου Αλέξανδρου, Μποσταλίδη Αντωνίου, Δημητρίου Σπυρίδωνα, Μακροδημήτρη Σωτήρη και Μιχαηλίδη Σοφία. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, το οποίο το υπογράφουν όλοι. Θα ήθελα, πριν κάνω την εισήγησή μου, δύο μικρές διευκρινιστικές ερωτήσεις να θέσω στο Δήμαρχο, γιατί εξαρτάται και αυτό που θα πω από την απάντησή του. Το πρώτο που θέλω να το ρωτήσω είναι το εξής. Είδαμε όλοι την απόφαση της ΕΙΔΑ και τις μελέτες που αποφάσισε να δημοκρατήσει. Θέλω με δύο λόγια, Δήμαρχε, να μας πεις αυτές οι μελέτες πότε θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Ποιες από αυτές και πότε έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δεύτερη είναι η εξής. Το έργο, έτσι όπως έχει ψηφιστεί, εκτός από το κέντρο επεξεργασίας δημάτων, υπάρχει και το κομμάτι που αφορά το πράσινο σημείο, την κομποστοποίηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση κτλ. Επειδή μέσα τα τεύχη λένε ότι οι μελέτες αυτές δεν αφορούν το κομμάτι αυτό, το πράσινο. Τι γίνεται με το υπόλοιπο κομμάτι εκτός ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή με την απόφαση της ΕΙΔΑΠ δρομολογείται ό,τι δρομολογείται σε σχέση μόνο με το κέντρο επεξεργασίας δημάτων, με το υπόλοιπο κομμάτι τι γίνεται. Αυτά ούτως ή άλλως περιλαμβάνουν μέρος της εισήγησης που θα κάνω μετά. Okay. Λοιπόν, είναι λίγο πρωτόγνωρη η διαδικασία. Έχει ενδιαφέρον. Πρώτη φορά γίνεται. Και πρέπει όλοι μας, πρώτα απ' όλα, να την υπερασπίσουμε, να φτάσει μέχρι το τέλος. Πρέπει ψύχραμα να ακουστούν όλες οι απόψεις. Πρέπει να δικαιωθεί, με λίγα λόγια, και το αίτημα για Δημοτικό Συμβούλιο και το αίτημα να έρθει τόσος πολλής κόσμος και πρέπει να δείξουμε ότι αυτό μπορούμε να το διαχειριζόμαστε. Και είμαι σίγουρος ότι και με τη βοήθειά σας έτσι θα γίνει. Θέλω να πω ότι ελπίζω ο κύριος Στέφανος Καριδάκης, ένας πολύ καλός φίλος και άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το Δήμο και την Παλαιά Φώκια, να είναι καλά και να έχει ξεπεράσει αυτό το επεισόδιο το οποίο είχε. Τι σχέση και το τι Συγγνώμη, πριν από λίγο ένας άνθρωπος... Γιατί να μην ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω το όνομά του, λοιπόν, βοηθήστε λίγο, επειδή δεν υπάρχει μικρόφωνο και δεν είναι πάντα εύκολο να μιλάμε στον ίδιο τόνο, να ακουγόμαστε. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ό,τι θα πω σήμερα, θα το πω με την πλήρη συνείδηση ότι μιλάμε για ένα από τα πλέον δύσκολα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Ένα πρόβλημα στο οποίο δεν χωράνε εύκολοι λαϊκισμοί, ούτε και προχειρότητες. Δεν χωράει καμιά προσπάθεια για παραταξιακή εκμετάλλευση. Ιδιαίτερα από εμένα, που έχω αποφασίσει να μην είμαι υποψήφιος στην επόμενη περίοδο και ως αυτοδιοικητικός και ως γνώστης των πραγμάτων, μιλάω μόνο για το καλό του τόπου μου. Είναι γνωστό ότι έχω χειριστεί στο παρελθόν το θέμα της αποχέτευσης. Γνωρίζω τις μεγάλες δυσκολίες. Γνωρίζω πως είναι κάποιοι την κρίσιμη στιγμή για ψηφοθυρικούς λόγους να σιωπούν. Γνωρίζω πως είναι κάποιοι να τραβούν τα χέρια από την καυτή πατάτα για να μην υποστούν καμιά συνέπεια στο θεσμικό τους ρόλο. Γνωρίζω πως είναι να διαπιστώνεις τα λάθη σου. Γνωρίζω όμως και πως είναι να τα διορθώνεις. Όταν διαβουλεύεσαι με την κοινωνία και προχωράς και λύνεις το πρόβλημα. Θα ήμουν πραγματικά ευτυχής
εάν μπορούσα σήμερα να συμφωνήσω και να στηρίξω αυτό που προσπαθεί να κάνει η διοίκηση. Δεν μπορώ όμως. Πρώτα ως πολίτης και μετά ως σύμβουλος να είμαι συμμέτοχος σε μία πλάνη. Σε μία πρόταση που πιστεύω ότι δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Το τονίζω. Πρώτα ως πολίτης μιλώ. Γιατί αυτή είναι μια ιδιότητα που δεν έρχεται και παρέρχεται, αλλά που την υπερασπίζεσαι για πάντα. Αν έπρεπε λοιπόν να βάλω ένα τίτλο στα όσα θα πω απόψε, αυτό θα ήταν ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία στο πιο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει ο Δήμος έκαναν και τα μεγαλύτερα λάθη. Δεν θέλω όμως να μιλάω θεωρητικά. Είναι σε όλους γνωστό ότι οι προσπάθειες για τη λύση του προβλήματος δεν ξεκίνησαν σήμερα. Και ότι η προηγούμενη διοίκηση υπό τον κύριο Φιλίππου, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αλλά με την ενεργή στήριξη των πολιτών της Παλαιάς Φώκιας και πολλών άλλων ακόμα από τη γύρω περιοχή, κατάφερε να λύσει το πρόβλημα και να εξασφαλίσει τη σύνδεσή μας με την Τζιτάλη. Και επειδή είναι ένα συμβούλιο πολύ σημαντικό, και επειδή ακούω το τελευταίο διάστημα πολλούς να ισχυρίζονται ότι η Τζιτάλη δεν υπήρξε ποτέ, οφείλω να πω τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν συμβεί. Να πω τα πράγματα που έγιναν όχι από κάποιους ξένους, αλλά από τα μέλη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Σαρονικού που χειρίστηκαν την υπόθεση σε όλη αυτή τη διαδρομή που ποτέ δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Στο πρώτο μας βήμα, στο δρόμο για την Τζιτάλια, διαχειριστήκαμε και ξεπεράσαμε την πεισματική άρνηση του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Της τότε κυβέρνησης. Αντιμετωπίσαμε και ξεπεράσαμε τις αρχικές αρνήσεις της ΕΙΔΑΠ. Που δυο φορές σε γράφος και κατ' εντολή μας απαντούσε ότι αδυνατούσε να μας δεχθεί. Καταφέραμε να βρούμε και να αναδείξουμε τα στοιχεία που αποδείχνει τη δυνατότητα της Τζιτάλιας να εξυπηρετήσει στο Δήμο μας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Νοέμβρη του 2011, προσωπικά παρουσίασα τα έγγραφα των υπηρεσιών της ΕΙΔΑΠ, που ανέφεραν ότι και το παραλιακό δίκτυο της ΕΙΔΑΠ λειτουργούσε στο 40% της δυναμικότητάς του, αλλά και το ΚΕΛ της Τζιτάλιας. Παρότι ο σχεδιασμός του είναι για 1.100.000 κυβικά την ημέρα, δεχόταν μόνο 730.000 κυβικά την ημέρα. Και άρα ήταν απολύτως εφικτό για το Δήμο Σαρονικού, που το φορτίο του από την ίδια την ΕΙΔΑΠ είχε υπολογιστεί σε 15.000 κυβικά την ημέρα, να συνδεθεί με το δίκτυο και να εξυπηρετηθεί από την Τζιτάλια, χωρίς να είναι αναγκαία ή οποιαδήποτε προσθήκη που θα επιβαρύνει το σχεδιασμό της εταιρείας. Τα διαβάζω όπως τα έλεγαν τα χαρτιά της ΕΙΔΑΠ. Εγώ δεν ξεχνάω και εσείς πρέπει να ενημερωθείτε για να δείτε το κλίμα εκείνων των ημερών ότι και τότε κάποιοι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι και δημοτικοί σύμβουλοι που ενοχλήθηκαν με την επιτυχία μας και ανησυχούσαν ότι θα τα καταφέρουμε έγραφαν ότι σε αφισβητούμενα έγγραφα βασίστηκε η απόφαση με την Τζιτάλια και υποδάβλιζαν τις αντιδράσεις των Δήμων του Πειραιά. Στη συνέχεια, αξιοποιήσαμε τη συνεργασία μας με τον τότε Περιφερειάρχη κύριο Σβουρό. Αλλά και την παρουσία του κ. Βορύδη στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τον Ιανουάριο του 2012 καταφέραμε η ΕΙΔΑΠ, που λίγους μήνες πριν δύο φορές εγγράφος μας απαντούσε όχι, να αλλάξει το σχεδιασμό της, να διαγράψει μετά από 12 χρόνια τη λύση να κατασκευαστεί ΚΕΛ στην Παλαιά Φώκια, που για όσους δεν το γνωρίζουν είχε χωροθετηθεί από το 2000, χωρίς τότε κανείς από όσους διοικούσαν να ασχοληθεί και να εγκρίνει τη σύνδεση του Δήμου Σαρονικού με το ΚΕΛ της Ιταλίας. Και συνεχίσαμε. Το Μάιο του 2012 εντάξαμε το έργο στο ΕΠΕΡΑ και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του με το ποσό των 78 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, με διαδικασίες που ολοκλήρωσε ο Δήμος Σαρονικού, συντάξαμε τις μελέτες για τα εσωτερικά δίκτυα που αφορούσαν. Η πρώτη τα εσωτερικά δίκτυα του Λαγονησίου και η δεύτερη τα αντίστοιχα της Παλαιάς Φώκιας, της Αναβίσου και της Σαρονίδας. Μελέτες τις οποίες η ΕΙΔΑΠ έλεγξε και ενέκρινε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013 αντίστοιχα. Προσέξτε, τον Οκτώβριο του 2013, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είχαν γίνει όλα τα βήματα και απέμενε μόνο ένα, η υπογραφή του Υπουργού. Και εδώ έχει σημασία να πούμε κάτι που ίσως εξηγεί και την εξέλιξη των πραγμάτων. Ότι μέχρι τότε, από την αρχή της προσπάθειάς μας μέχρι το τέλος της θητείας μας, ο σημερινός Δήμαρχος σε αυτή την προσπάθεια των πολιτών και του Δήμου και σε αυτή την επιτυχία ήταν κραυγαλαία και συνειδητά απόν. Δεν μετήχε σε καμία συζήτηση, σε καμία επαφή, σε καμιά συγκέντρωση πολιτών, σε καμιά ενημέρωση.
ήταν απόν ακόμα και στις περισσότερες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρετε πότε ο κύριος Δήμαρχος εμφανίστηκε στην υπόθεση? Μόνο όταν προεκλογικά ως υποψήφιος Δήμαρχος έπρεπε να πάρει μία θέση. Και ποια ήταν αυτή η θέση? Μα φυσικά η δική μας θέση, ότι θα πάμε στην Τζιτάλη. Ακόμα θυμόμαστε στην Παλαιά Φώκια το πάθος με το οποίο στην ομιλία του καταφέρονταν εναντίον των Πειραιωτών που αντιδρούσαν. Και φυσικά, όπως και ο Δήμαρχος, όλες ανεξαιρέτως οι παρατάξεις, αναγνωρίζοντας τα όσα ως προηγούμενη διαρκή είχαμε καταφέρει, δεσμεύτηκαν προεκλογικά για την κατασκευή του έργου με το σχεδιασμό και τις εγκρίσεις που εμείς είχαμε εξασφαλίσει. Και επειδή σήμερα ακούω κάποιους να λένε ότι η Τσιτάλια δεν υπήρξε ποτέ, τους ερωτώ. Δεσμεύτηκαν τότε σε κάτι που δεν υπήρχε? Ας μας πούνε, πότε κορόιδευαν τον κόσμο? Τότε που δεσμεύονταν σε κάτι που δεν υπήρχε ή τώρα που ξεπουλήθηκαν τα πάντα? Υπάρχει για όλους αυτούς ένα ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα στοιχειώδους συνέπειας έναντι του πιο σημαντικού ζητήματος που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος μας. Παρά όμως τις δεσμεύσεις, όταν ανέλαβε ο Δήμαρχος για αυτή την υπόθεση της Ιταλίας, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε χειριστεί και επιμελώσει για αποφύγη, δεν έκανε απολύτως τίποτα από αυτά που είχε υποχρέωση και είχε δεσμευτεί να κάνει. Σε αντίθεση με όσα έκαναν οι υπόλοιποι Δήμοι που κατάφεραν να πάνε στην Ιταλία, έλαψε με την απουσία του και την αδιαφορία του. Δεν έκανε ούτε ένα συμβούλιο παρά μόνο με τις υπογραφές της μειοψηφίας. Δεν συγκάλεσε ποτέ τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Αρνήθηκε ακόμα και πριν τις εκλογές του 2015 να συγκαλέσει συμβούλιο όταν το ζητούσαμε και όταν θα μπορούσαμε να αποσπάσουμε δεσμεύσεις από όλους τους υποψηφίους, όπως έκανε η Παλίνη, που φυσικά δικαιώθηκε. Δεν οργάνωσε καμιά κινητοποίηση. Δεν ενημέρωσε τους βουλευτές της περιφέρειάς μας και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Βορύδης μέσα στο 2016 δήλωσε ότι εμένα δεν με είχε πλησιάσει κανείς. Δεν πήγε σε κρίσιμες συσκέψεις, όπως αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών την κρίσιμη περίοδο τον Νοέμβριο του 2015. Και μετά από όλη αυτή την απουσία και την αδιαφορία, στις 31 Τρίτου του 2016 έχασε και τη χρηματοδότηση του έργου. Σκοπιμότητα ή ανικανότητα? Η πρώτη εύλογη ερώτηση. Εμείς στο μεταξύ κινητοποιηθήκαμε. Από τη θέση της αντιπολίτευσης, δύο φορές ανοιχτά καλέσαμε τον αντιπεριφερειάρχη και πρώην δήμαρχο να πάρει πρωτοβουλίες για να υπερασπίσει το έργο της δικής του διοίκησης. Αλλά οι πρωτοβουλίες αυτές δυστυχώς δεν ήρθαν. Και στο υψηλότερο επίπεδο, στο επίπεδο της περιφέρειας, η Τσιτάλια έμεινε αποστάτευτη. Επί της ουσίας, ο Δήμος μας έμεινε αποστάτευτος. Οι αποφάσεις των πολιτών έμειναν αποστάτευτες. Και λίγους μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2016, χωρίς καμιά πραγματική εξήγηση για το τι συνέβη, για το πώς ακυρώθηκε η λύση της Τσιτάλιας, πώς απαξιώθηκε τόση δουλειά, πώς κοροϊδεύτηκαν τόσοι πολίτες προεκλογικά και το πώς χάθηκαν τα χρήματα, ο Δήμαρχος φέρνει μια νέα πρόταση για το ΔΙΟΠΑ, για την οποία προσέχθηκε. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αξιολογεί όλες τις υπάρχουσες λύσεις των γειτονικών ΚΕΛ και που να εξηγεί με επιστημονικά δεδομένα και κριτήρια γιατί όχι στην Τζιτάλια και γιατί ναι στο ΔΙΟΠΑ. Δεν υπάρχει ούτε καν υποψία χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό στοιχείο για να μπορούμε να κρίνουμε αφού το κόστος, η δυναμικότητα, το χρονοδιάγραμμα του υποτιθέμενου έργου είναι όλα στα λόγια και αυτά συνεχώς αλλάζουν. Δεν υπήρχε καμιά αξιοπιστία αφού τη νέα αυτή πρόταση την εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο τεχνικοί και υπάλληλοι που λίγους μήνες πριν οι ίδιοι στήριζαν τη λύση της Τσιτάλιας. Δεν διαθέτει καμιά συνένεση και καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση αφού οι πολίτες πίστεψαν και ψήφισαν τον Δήμαρχο για να συνδεθούν με την Τσιτάλια και τον Μαρκόπουλο και τώρα βλέπουν τη νέα πρόταση για κατασκευή και στο ΔΙΟΠΑ να τους κρατάει δυστυχώς με τους βόθους. Αλήθεια. Μπορεί κάποιος γνωρίζοντας τι είχαμε πετύχει την προηγούμενη περίοδο, γνωρίζοντας επίσης ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο, να στηρίξει αυτή την πρόταση που ακυρώνει τη μόνη ρεαλιστική λύση της Τσιτάλιας και να δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και καμιά προϋπόθεση για να κατασκευαστεί. Είναι ενδεικτικό του παραλογισμού που επικράτησε
ότι τη στιγμή που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου διέγραφε τη λύση της Ιταλίας και ψήφισε το βιοπά στα καλύβια, η ίδια η ΙΔΑΠ διατηρούσε την απόφασή της σε ισχύ. Έφτασε μάλιστα ο κύριος Βουγιεκλάκης όταν ρωτήθηκε από μένα πώς είναι δυνατόν η ίδια η ΙΔΑΠ να έχει ακόμα την απόφασή της σε ισχύ και να ζητάει από το Δήμο να την αλλάξει. Μου απάντησε ότι αλλάξτε εσείς την απόφαση και σε λίγες ημέρες θα την αλλάξουμε κι εμείς. Και έτσι και έγινε. Εμείς αλλάξαμε την απόφαση και σε 20 ημέρες μετά η ΙΔΑΠ, βασιζόμενη και στην απόφαση του Δήμου, άλλαξε την απόφαση και αποφάσισε για το νέο σχέδιο στο βιοπά καλυβίων. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Δύο μήνες μετά από αυτές τις αποφάσεις του Δήμου και της ΕΙΔΑΠ, το Νοέμβριο του 2016, ο Υπουργός υπογράφει επιτέλους τους περιβαλλοντικούς όρους της Ιταλίας. Τους που περιμέναμε. Θα μπορούσε ή θα περίμεναν κάποιοι να είναι και η απόδειξη ότι πράγματι ο Δήμος Αρωνικού βασίστηκε σε λάθος ή ανύπαρκτα στοιχεία και πράγματι το κέλι της Ιταλίας δεν μπορεί να δεχθεί αλλαλήματα. Αλλά τι βλέπει όποιος διαβάσει την απόφαση? Γράφει λοιπόν η απόφαση ότι η Ιταλία σήμερα διαχειρίζεται 725.000 κυβικά την ημέρα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δεχθεί προς επεξεργασία 1.000.000 κυβικά την ημέρα. Αλήθεια, αυτά τα στοιχεία δεν αξιοποιήσαμε κι εμείς που κάποιοι και τότε και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι αφισβητούσαν? Επίσης διαβάζουμε ότι στις νέες περιοχές που εξυπηρετούνται είναι οι περιοχές του Γέρακα, της Ανθούσας και της Παλίνης, του Δήμου Παλίνης, αλλά και η περιοχή του Κίτσι Κοροπίου, εδώ δίπλα μας. Και όπως υποψιάζεστε, ο μόνος που έχει αποκλειστεί και δεν εξυπηρετείται είναι ο Δήμος Αρωνικού. Μήπως αλήθεια η διοίκηση έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος? Και θέλω σε αυτό το σημείο να δώσω ενδεικτικά, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι, μερικά στοιχεία για να δούμε όλοι, καλοπροαίρετα, ότι αυτή η πρόταση δεν διαθέτει καμιά αξιοπιστία, είναι αιώλη και γι' αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Με την πρόταση αυτή, δυστυχώς οι βόθροι θα παραμείνουν, στην ανάντησο τα λίμματα θα συνεχίσουν να τρέχουν στους δρόμους, οι θάλασσές μας θα συνεχίσουν να μην προστατεύονται από τη μόλυνση. Για το χρονοδιάγραμμα του έργου. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Βουγιουκλάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο πότε θα έχει τελειώσει το έργο, μας είπε: το ταβάνι μας για να τελειώσει το έργο είναι το 2020 με τη λήξη του ΕΣΠΑ. Σήμερα όμως, με τη δημοσίευση της δημοπράτησης των μελετών, γνωρίζουμε ότι οι μελέτες αυτές θα τελειώσουν το 2022 με 2023. Χωρίς να έχουν χρηματοδότηση, γιατί τότε θα ψάχνουν να βρουν χρηματοδότηση και βεβαίως με πιθανές προσφυγές. Άρα, όχι πότε θα τελειώσει το έργο δεν ξέρουμε, αλλά ούτε καν πότε θα ξεκινήσει. Για το κόστος του έργου. Ο κ. Βουγιουκλάκης μας μίλησε για 85 με 90 εκατομμύρια στην πρώτη φάση, για τα 20 χρόνια. Για τα 40 δεν ξέρουμε. Από εκεί και ύστερα ακούμε καθημερινά, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε δελτίο τύπου και διαφορετικά νούμερα. 60, 70, ανάλογα. Κανείς δεν ξέρει. Από πού θα έρθει η χρηματοδότηση? Στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπαν ότι τα χρήματα θα έρθουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μετά μας είπαν ότι θα έρθουν τα χρήματα από το αποθεματικό της ΕΙΔΑΠ, το οποίο άλλες φορές ήταν 110 εκατομμύρια, άλλες φορές 140 εκατομμύρια. Ύστερα μας είπαν ότι θα πάρουμε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τελευταία μας λένε ότι θα βρούνε χρήματα από τα υπόλοιπα των διαγωνισμών. Δηλαδή θα γίνουν διαγωνισμοί για τα άλλα έργα που έχουν ενταχθεί, γιατί όλα τα έργα είναι ενταγμένα και δεν υπάρχουν πια χρήματα από αυτό το ΕΣΠΑ. Και οι εκπτώσεις που θα προκύψουν θα βρεθεί ένας τρόπος για να δοθούν σε αυτό το έργο. Είναι ενδεικτικό της αναξιοπιστίας ότι η ΙΔΑΠ δίνει σε δύο βουλευτές, στην κυρία Χρυστοφυλοπούλου και στον κύριο Θεοχαρόπουλο, που ρωτάνε για το θέμα, την ίδια μέρα δίνει δύο διαφορετικές απαντήσεις. Στον ένα λέει ότι θα βρούμε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020, και έχω τα χαρτιά εδώ πέρα,
το οποίο δεν έχει τελειώσει και δεν υπάρχουν χρήματα, και στον άλλον ότι θα τα βρούμε από διάφορες πηγές, όπως είναι τα υπόλοιπα των διαγωνισμών των άλλων έργων. Για τις μελέτες του έργου. Στην Παλαιά Φώκια, στην αρχική ενημέρωση, στις 7 Δεκάτου, ακούσαμε ότι μέχρι τέλος του 16 θα ανατεθούν οι μελέτες, έτσι ώστε μέσα στο 17 να τις έχουμε, για να δρομολογηθεί μέσα στο 17 η κατασκευή του ΚΕΤ. Στην Ανάβησο, στις 21 Δεκάτου, ακούσαμε ότι οι μελέτες για τα δίκτυα θα εκπονηθούν παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του ΚΕΛ. Στο Κουβαρά ακούσαμε ότι οι μελέτες και η ΠΕ, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα έρθουν στο Δήμο μέσα στο 17. Είμαστε τέλος 2017 και ακόμα ο διαγωνισμός δεν έχει λήξει. Η προθεσμία για να υποβάλουν τέχνη. Θα πούμε όμως και για το χρόνο. Ας δούμε όμως την αλήθεια και για τους χρόνους των μελετών και για την εξέλιξη της διαδικασίας. Γιατί θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ ότι για να κρίνουμε αν μια λύση είναι καλή και πρέπει να τη στηρίξουμε, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Ο Δήμαρχος σε όλους τους τόνους, ακόμα και σήμερα, σε σχέση με τις μελέτες και τη διαδικασία, μας λέει να τρέξει η προμελέτη, να γίνει και η ΠΕ, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και επί συγκεκριμένων πραγμάτων να πάρουμε μια οριστική απόφαση. Προχωράμε ή σταματάμε. Είναι όμως έτσι. Σήμερα, με την έκδοση της προκήρυξης για τις μελέτες, είναι η μοναδική φορά που έχουμε κάποια διάψευστα στοιχεία. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία μας δείχνουν και την αλήθεια. Είναι δημόσια έγγραφα, είναι ανατημένα στην ΕΙΔΑΠ και μπορείτε όλοι να τα βρείτε. Τι μας λένε λοιπόν τα έγγραφα? Ότι η ΕΙΔΑΠ είναι από τον νόμο αρμόδιος φορέας εκτέλεση του έργου και των μελετών. Ο Δήμος Σαρωνικού, μετά από την απόφασή του για το ΒΙΟΠΑ με την οποία δρομολογήθηκαν όλες τις εξελίξεις, δεν έχει ρόλο να παίξει. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν σε 5-6 χρόνια, γύρω στο 2022 με 2023, και είμαι πολύ επίκης στους χρόνους. Υπάρχει το ΚΕΛ του Οροπού, το οποίο έχω όλα τα χαρτιά για να δούμε αντιστοιχίες, και τότε θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση. Ακριβή στοιχεία του έργου, το κόστος, ο χώρος, η μέθοδος, η αξιοποίηση του νερού, η τρόποι αξιοποίηση του νερού, θα αναφέρονται στην προμελέτη περιβαλλοντικών απαιτήσεων, για να το πω έτσι για να καταλαβαίνόμαστε, που η αρμόδια αρχή βάση του νόμου δεν είναι υποχρεωμένη να τη φέρει στο Δήμο. Εάν τελικά τη φέρει, και πιθανότατα να τη φέρει γιατί είναι δημοτικό έργο, θα είναι μόνο για ενημέρωση, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα για προσφυγή, γιατί είναι μία πράξη σύνθετης διοικητικής ενέργειας με την ΠΕ που θα ακολουθήσει. Λέει δηλαδή ο νόμος ότι αν υπάρχουν δύο διοικητικές πράξεις, η προμελέτη περιβαλλοντικού προσδιορισμού και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θεωρούνται, για τους λόγους που θεωρούνται σύνθετη διοικητική πράξη, η προσφυγή μπορεί να γίνει μόνο στη δεύτερη. Ο Δήμος λοιπόν Σαρωνικού και οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, το μόνο πλέον που μπορεί να κάνει είναι να προσφύγει μετά την έγκριση της ΠΕ στους κανόνες λειτουργίας του ΚΕΛ. Όπως τώρα βγήκε η όρη λειτουργίας για την Ψιτάλια, κάποια στιγμή όταν εγκριθεί η ΠΕ, το 2023 θα εγκριθούν και οι όροι για το ΚΕΛ του ΒΙΟΠΑ. Σε αυτό το σημείο μπορεί ο Δήμος να προσφύγει και να κάνει μόνο προσφυγή. Δεν μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του έργου. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που αποδεικνύει το έολο της διαδικασίας είναι η ύπαρξη στην προκήρυξη των μελετών του ρέματος του Αγίου Γεωργίου στο Μαρκόπουλο. Γι' αυτό και ρώτησα, ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Δήμαρχο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην απόφαση που πάρθηκε έγινε πολύ λόγος για δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού που θα παράγει το ΚΕΛ μέσα από το ραδιευτικό δίκτυο του Δήμου. Στην απόφαση δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά για την υποχρέωση που ο νόμος επιβάλλει να υπάρχει οπωσδήποτε αγωγός υπερχείλισης, ο οποίος πρέπει από τον νόμο να εκβάλει σε ρέμα ή σε θάλασσα. Στο πολυσέλιδο και πανάκριβο έντυπο με το οποίο η ΔΑΠ και ο Δήμος
διαφήμιζαν το έργο, φαίνεται ο συγκεκριμένος αγωγός να εκβάλει στο ρέμο του Αγίου Γεωργίου στο Μαρκόπουλο. Ο Δήμαρχος, λίγους μήνες πριν, σε μια συνέντευξή του, δήλωσε ότι στη συνεννόηση με τον Δήμο Κοροπίου, ο αγωγός υπερχείλησης δεν θα πάει στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου, αλλά θα συνδεθεί με το αδερφικό δίκτυο του Κοροπίου. Λίγες όμως εβδομάδες πριν, όταν δημοσιεύτηκαν τα τέθη των τεχνικών δεδομένων, είδαμε ότι το ρέμα του Αγίου Γεωργίου του Μαρκόπουλου παραμένει. Ο Δήμος Μαρκοπούλου, όπως είχα προσωπική ενημέρωση και είναι εδώ και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Μεθενίτης, εκφράζει και λέει ότι έχει ενημερώσει έντονη αντίρρηση για αυτό το πράγμα. Και απειλεί ότι αυτό να το χωρίσει θα προσφύγει. Επίσης, ακόμα και αν ήθελε ή αλλάξει την απόφασή του ο Δήμος Μαρκοπούλου και δεχθεί το ρέμα του Αγίου Γεωργίου να πάρει τον αγωγό υπερχείλησης, και αυτό δεν επιτρέπεται, διότι ο αγωγός υπερχείλησης για το ρέμα του Αγίου Γεωργίου έχει πάρει άδεια να δέχεται τους αγωγούς υπερχείλησης από το ΚΕΛ Μαρκοπούλου και από το ΚΕΛ Κοροπίου Παιανίας. Άρα και να θέλει τον Μαρκόπουλο, πρέπει να αλλάξουν οι όροι, οι περιβαλλοντικοί που έχει αυτή τη στιγμή το ρέμα του Αγίου Γεωργίου. Και βεβαίως ο αποδέκτης, εφόσον τώρα είναι σε εξέλιξη και παίρνουν διάφοροι μελετητές τεύχη για να δώσουμε έκπτωση, δεν μπορεί να αλλάξει, διότι όλοι οι μελετητές δίνουν εκπτώσεις με βάση το τεχνικό δεδομένο αυτό. Αλλά ακόμα και αν αλλάξει, πού θα πάρει? Ερωτηματικό. Τέλος, είναι γνωστό ακόμα ότι και αν βρεθεί η χρηματοδότηση, το 2022-2023, καμιά διαχειριστική αρχή, καμιά αυτή είναι η υπηρεσία που δίνει τα χρήματα, δεν πρόκειται να επιτρέψει να δημοπρατηθεί το έργο, αν δεν έχουν τελειώσει όλες οι νομικές περιπέτειες που θα έχει αποκτήσει. Φίλες και φίλοι, με βάση την παραπάνω ενημέρωση, το ερώτημα που πρέπει όλοι να απαντήσουμε είναι αν αυτή η πρόταση έχει την αξιοπιστία και τις προϋποθέσεις για να κατασκευαστεί κάποτε και να μας λύσει το πρόβλημα. Να κατασκευαστεί και να λύσει το πρόβλημα στην παραλία μας, αλλά και σε όλο το Δήμο μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί οι πολίτες που είναι θετικοί στο έργο, το κάνουν γιατί πίστεψαν ότι το έργο αυτό δεν έχει απολύτως κανένα κόλλημα, κανένα πρόβλημα και αύριο, τέλος πάντων, σύντομα θα λειτουργήσει. Δυστυχώς, τα όσα έχουν συμβεί στον χρόνο από τότε που πήραμε την απόφαση μέχρι σήμερα, αλλά και τα όσα δεν έχουν γίνει, δείχνει ότι αυτό δεν αποτελεί λύση. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η ιστορία της Ξητάλιας δεν ήταν μόνο μια τεράστια επιτυχία των πολιτών της Παλαιάς Φώκιας αλλά και του Δήμου. Ήταν και ένα τεράστιο μάθημα δημοκρατίας για όλους μας, που έδειξε πώς μια διοίκηση προτείνει, διαβουλεύεται, ακούει τις αντιρρήσεις, συνδιαμορφώνει άποψη με τους πολίτες, χαράζει κόκκινες γραμμές μαζί τους, διαχειρίζεται τις δυσκολίες και στο τέλος καταφέρνει τους στόχους τους. Στην ιστορία της Ξητάλιας, οι πολίτες της Παλαιάς Φώκιας αλλά και ολόκληρος ο Δήμος απέδειξαν ότι η πολιτική δεν παράγεται μόνο σε κλειστές αίθουσες και σε γραφεία, αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Ότι οι πολιτικές αποφάσεις δεν έρχονται μόνο από το πάνω, αλλά μπορούν να έρθουν και από τα κάτω. Και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάζουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και σχέδιο. Αρκεί να υπάρχει αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη, αίσθημα λογοδοσίας και δημοκρατίας. Δυστυχώς, από όλα όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, ο σημερινός Δήμαρχος φαίνεται ότι δεν πήρε κανένα μάθημα. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο που έφερε την πρόταση, στον τρόπο που αντιμετωπίζει από την πρώτη στιγμή τους πολίτες που διαφωνούν, στον τρόπο που δεν απαντάει τις παρατηρήσεις τους. Το ότι το αποφασίσαμε για εσάς χωρίς εσάς πήρε τη θέση της διαβούλευσης, της συνένεσης, της συνεννόησης. Και χωρίς να έχω διάθεση να δώσω μαθήματα συμπεριφοράς σε κανέναν, θέλω να πω δύο λόγια στους πολίτες που διαφωνούν με το έργο, αλλά και στους πολίτες που το στηρίζουν. Θα ήθελα όλοι να σκεφτούν ότι εξίσου μεγάλο πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο από το να μην δρομολογηθεί τώρα το έργο, είναι να εδραιωθεί ο διχασμός που καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα.
ένας διχασμός που θα μας ακολουθεί για πάντα και τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε. Ας έρθει ο ένας στη θέση του άλλου. Σε αυτό το Δήμο του Σαρωνικού, που πρόσφατα ένωσε 5 περιοχές, αλλά μένει να ενωθεί και στην πράξη, είναι νομίζω αναγκαίο να κρίνουμε ένα θέμα με βάση τις αρχές μας και τα αντικειμενικά στοιχεία που διαθέτουμε και όχι με βάση το πρόβλημα, εάν το πρόβλημα είναι κοντά μας ή μακριά μας. Είμαστε ένας Δήμος και οι επιπτώσεις μιας κακής επιλογής θα βαρύνουν όλους τους πολίτες. Στη βάση αυτή ακριβώς, η τεκμηριωμένη διαφωνία με απολύτως καταδικαστές προφανώς εισαγνώτητες είναι όχι απλώς απολύτως θεμητή, αλλά επιβεβλημένη και αναγκαία. Φίλες και φίλοι, θέλω να κλείσω με δύο λόγια για όσα γίνονται και για όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες και ώρες και αφορούν στην προσπάθεια του Δημάρχου να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μια τέτοια προσπάθεια αναδύεται από τα όσα αναφέρονται σε άρθρο του πραγματικά ανεξάρτητου Σαρωνικού. Όποιος διαβάσει αυτό το άρθρο και τις απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες του άρθρου, διαπιστώνει ότι επιχειρείται... Τέλος, λίγο σεβασμός. Όποιος διαβάσει λοιπόν το άρθρο και τις απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες του, διαπιστώνει ότι επιχειρείται ένας αστείος και συνάμα χυδαίος πολιτικός εκβιασμός για την Παλαιά Φώκια και την Κερακίνα. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω το εξής. Αυτή η παταγώδης αποτυχία, όλοι οι επιπόλοιοι χειρισμοί της Δημοτικής Αρχής ανοίγουν πολλά κεφάλαια. Κεφάλαια κριτικής, κεφάλαια ευθυνών, κεφάλαια σκοπιμότητας ή ακόμη και ανικανότητας. Ένα κεφάλαιο μόνο δεν ανοίγουν. Το κεφάλαιο της Γερακίνας. Αυτό το κλείσαμε οριστικά και αμετάκλητα, όταν μαζί με τους πολίτες διαμορφώσαμε την πλέον βέλτιστη λύση. Η Γερακίνα δεν υπάρχει στο χάρτη, ούτε ως λύση, ούτε ως αναγκαία επιστροφή, αλλά ούτε και ως σημείο εκβιασμού, αλλά ούτε και ως ένα σημείο γκρίδας μικροπολιτικής. Τελεία και παύλα. Θέλω να πω επίσης ότι εγώ προσωπικά δεν εκβιάζομαι. Για τίποτα και από κανένα. Και η Παλαιά Φώκια δεν εκβιάζεται. Πολύ περισσότερο η Παλαιά Φώκια δεν εκβιάζεται όταν πρόκειται για θέματα τα οποία είναι οριστικά και αμετάκλητα κλειστά. Αν πράγματι πιστεύετε ότι μετά την παλαϊκή απόφαση που έχουν πάρει οι συμπολίτες μου, τη Γερακίνα μπορείτε να την ξανανοίξετε, σας λέω κοπιάστε. Τέλος, θέλω να πω ότι και η μεγαλύτερη απόδειξη της αποτυχίας της σημερινής διοίκησης είναι ότι σήμερα δεν μπορεί να πείσει ούτε και τους δικούς της συμβούλους να στηρίξουν την πρότασή της. Η πρόταση αυτή χρεοκόπησε όχι από τη μειοψηφία που έτσι και αλλιώς δεν την πίστεψε, αλλά από τους ίδιους τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Η δικιά μας θέση ήταν και παραμένει υψηλή. Σύμφωνα με όσα λένε τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε και όσα αναφέρει η πρόσφατη ανανέωση των όρων λειτουργία της. Για την Ανάβησο, για την Παλαιά Φώκια, τη Σαρνίδα, το Λαγονίσι, είναι η μόνη εφικτή λύση για να φύγουμε από τους βόθρους και τα στάσιμα λύματα στους δρόμους. Βεβαίως, η λύση της Ιτάλιας χρειάζεται και μια διοίκηση που θα μπορεί να την διεκδικήσει και να την κατακτήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η πραγματική κατάσταση εκθέτει τη διοίκηση σήμερα και στους πολίτες που για άλλα την ψήφισαν και άλλα βλέπουν, αλλά και στους υπολείπους, στους οποίους βιάστηκε να δηλώσει ότι έλυσε το πρόβλημα και στους οποίους όμως και τώρα και τα επόμενα χρόνια οφείλει να απολογείται γιατί με προσωπική της πλέον ευθύνη θα συνεχίσει να ζει με τους βόφους. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά, όλη αυτή την ώρα ακούω τον κύριο Τσαλικίδη με πάρα πολύ προσοχή.
και είναι πάρα πολλά τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να σταθεί κάποιος. Είμαι σίγουρος ότι εκτός από τις εντυπώσεις τις οποίες έχω αποκομίσει εγώ, έχετε αποκομίσει κάποιες εντυπώσεις όλοι σας. Κύριε Τσαλικίδη, μπράβο σας, που παρότι δεν θέλετε να κάνετε υποδείξεις, δίνετε μαθήματα δημοκρατίας σε τοπικά ΜΜΕ και σχολιάζετε τη γραφή του. Να σας ενημερώσω όμως ότι το κεφάλαιο της Γερακίνας το έχει ανοίξει η επιπολαιότητα η δική σας και η επιπολαιότητα της μειοψηφίας στην αντιμετώπιση με μια μικροπολιτική λογική και μια αυστήρα αντιπολίτευση του σοβαρότερου προβλήματος που μαστίζει το Δήμο Σαρωνικού όλα αυτά τα χρόνια. Αν πραγματικά ήταν όλα όπως τα είπατε μέχρι τώρα και τα είπαμε πάρα πολύ προσοχή, ότι δηλαδή υπήρχε Ιταλία και ήταν τελειωμένη. Γιατί αυτό μας είπατε, αν κατάλαβα εγώ καλά, εκτός αν εγώ δεν καταλαβαίνω καλά τόσο καιρό. Γιατί δύο χρόνια πριν αναλάβω δήμαρχος, ενώ υπήρχε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου ο Δήμος Σαρωνικού θα μπορούσε να πάει στην Ιταλία, αν είχε υπογραφεί, δεν υπεγράφει. Επίσης, θέλω να σας απαντήσω το εξής, όταν αναφερθήκατε ότι απέφυγα επιμελώς να ασχοληθώ με το θέμα της αποχέτευσης. Ήμουν εκεί και ψήφισα όλες τις αποφάσεις τις οποίες συναποφασίσαμε ως διοίκηση και μάλιστα είμαι ο μοναδικός μέχρι στιγμής, ο οποίος έχω πει ότι αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί στις λάθος ενέργειες τις οποίες κάναμε. Και αυτό είναι αυταπόδεικτο, διότι αν είχαμε κάνει σωστές ενέργειες σήμερα θα είχαμε αποχέτευση. Δεν θα καθόμαστε εδώ να συζητάμε επί μιας καινούργιας λύσης. Αν είχαμε λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ήμουνα εκεί λοιπόν και ψήφισα και την πρόταση της Γερακίνας, την οποία και εσείς μας εισηγηθήκατε ως συνάδελφος αντιδήμαρχος εκείνης της εποχής, και την πρόταση της Ιταλίας, όπου βρήκατε ουσιαστικά ως διέξοδο διαφυγής και μας ζητήσατε στους δημοτικούς συμβούλους συναδέλφους να σας προστατέψουμε από τους πολίτες παλιάς Φώκιας για τις επιθέσεις τις οποίες δεχόσασταν. Εγώ ήμουν εκεί, δεν έκανα πίσω κύριε Τσαλικίδη. Και ήμουν μαζί σας και ήμουν δίπλα σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ψέμα ότι η ΕΙΔΑ, ήμουν εκεί και ψήφισα κύριε Τσαλικίδη, επαναλαμβάνω. Είναι ψέμα ότι η ΕΙΔΑ με το νόμο 4313 το 2014 έγινε πλέον αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των λοιμάτων της Αττικής. Όχι, είναι η αλήθεια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με αυτό το φορέα πρέπει να συνεργαστούμε από τη στιγμή που θέλουμε να λέμε ότι ανήκουμε στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αν εμείς θέλουμε εδώ να το κάνουμε ανεξάρτητο κρατήδιο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να μην ασχολούμαστε καθόλου με τους νόμους του κράτους. Είναι ψέμα ότι η κυρία Περιφερειάρχη, η κυρία Δούρου, διαφωνεί, είναι κάθετα αντίθετη με την όδευση των λοιμάτων του Δήμου Σαρωνικού στην Ψιτάλια για τεχνικούς, όπως αναφέρει λόγους. Και μάλιστα υπήρχε ξεκάθαρα και στο προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο επιμελώς δεν μοιράστηκε στο Δήμο Σαρωνικού κατά την προεκλογική περίοδο. Όχι, διότι η κυρία Περιφερειάρχη ευθασώς το δηλώνει σε όλες τις συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Είναι ψέμα ότι δύο χρόνια που το πάλεψε η προηγούμενη διοίκηση με τον κύριο Τσαλικίδη, αρμόδιο αντιδήμαρχο εκείνη την εποχή, και τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Φιλίππου, παλεύτηκε η Ψιτάλια και άλλα δύο χρόνια παλεύτηκε από τη δική μας τη διοίκηση η Ψιτάλια και τέσσερις υπουργοί διαφορετικών κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια δεν υπέγραψαν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να οδεύσουν στην Ψιτάλια. Όχι, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Όσον αφορά τους χρόνους των μελετών, γιατί ενώ λέγατε ότι θα δημοπρατηθούν νωρίτερα, δημοπρατούνται τώρα, όπου αυτό δεν νομίζω ότι στην ουσία σε ενδιαφέρει, από τη στιγμή που είστε κάθετα αντίθετος με το συγκεκριμένο έργο για το οποίο συζητάμε. Προφανώς ξεχάσατε ότι είχαμε την ψήφιση του νέου νόμου περί δημοσίων δημοπρασιών, δημοσίων διαγωνισμών, να το πω απλά να το καταλάβουμε, τον 44-12, όπου όλο το δημόσιο μαζί και ο Δήμος Σαρωνικού για 7 μήνες δεν κάναμε δημοπρασίες. Κατεβήκαν τα μολύβια κάτω. Διότι είχε την φαϊνή ιδέα ο αρμόδιος υπουργός να περάσει ένα νόμο και να μην έχουν εκδώσει τις διευθυντικές επιτροπές ώστε να μπορούν να τρέξουν διαγωνισμοί. Αυτή ήταν και η ουσιαστική λόγη που καθυστέρησαν τόσο τη δημοπράτηση των μελετών, όσο και τους διαγωνισμούς σε όλο το δημόσιο τομέα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτό, μόνο για λόγους εντυπωσιασμού θα αναφέρεται από εσάς, γιατί αφού δεν σας αφορά το έργο, δεν σας αφορούν και οι μελέτες. Είπατε ότι το έργο αυτό θα φέρει κάποιο πρόβλημα. Πριν επικαλεστήκατε και τον αντιδήμαρχο του Δήμου Μαρκοπούλου που βρίσκεται εδώ σήμερα.
και να ρωτήσουμε τον Μαρκόπουλο ή την Κερατέα που έχει πάνω από 20 χρόνια ή τον Λάβρο που επίσης έχει πάνω από 20 χρόνια βιολογικό καθαρισμό, τι πρόβλημα έχουν δημιουργήσει σε αυτές τις περιοχές, αφενός και αφετέρου, ποιο είναι το κακό το οποίο δημιουργεί ο βιολογικός καθαρισμός έναντι των βόθων που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι απορροφητικοί και δεν είναι στεγανοί, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ζούμε αυτή τη στιγμή σε ένα Δήμο στον οποίο τα λίμματα τρέχουν στους δρόμους του κεντρικού οδικού δικτύου και τα λίμματα έχουν συνδεθεί με παράλληλες στους αγωγούς των οδηγίων. Τρέχουν, κύριε Γιαννάκη, βεβαίως και τρέχουν. Δεν το ξέρω ότι τρέχουν. Και εμάς δεν τρέχουν, όμως, με εθνήσα. Το ξέρετε ότι τρέχουν, κύριε Γιαννάκη. Έχουμε όλα εμπιστοσύνη. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν, παρακολούθησα πάρα πολύ να σας αφήσω τη διαδικασία της υγείας δημοτικού συμβουλίου. Εδώ, ένα λεπτό, ακούν δύο πράγματα. Εδώ, πάνω στο μικρόφωνο, υπάρχει δημοτικό συμβούλιο. Εγώ είδα ότι ο κ. Σαλικίδης, που σας κάνετε με τα αυτιά, δεν διέχω την κύριε Γιαννάκη. Εμένα θυμηθήκατε να διακόψετε, επειδή σας αρέσουν αυτά που λέω. Όμως, θέλω να σας πω ότι δεν θα θυμώσει κανένα δημοτικό σύμβουλο, ούτε και εμένα κανείς. Τις απόψεις μας θα τις διαδικώσουμε εδώ στο δημοτικό συμβούλιο, όπως έχουμε υποχρέωση. Έναντι των πολιτών οι οποίοι μας στήριξαν, μας εμπιστεύτηκαν και μας εμπιστεύτηκαν ουσιαστικά τι. Όχι να κάνουμε το Δήμα. Δεν μας εμπιστεύτηκαν να κάνουμε το Δήμα. Αγαπητοί φίλοι, μας εμπιστεύτηκαν το μέλλον του τόπου. Το μέλλον του τόπου μας, την υγεία του τόπου μας. Αυτό μας έχει εμπιστευτεί και αυτό πρέπει να καταλάβετε άπαντο. Αποκραζόμενοι τους πολίτες και το είναι. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Δήμο Καρδαλικού, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Είμαστε εδώ κάθε μέρα, δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στο μεγαλύτερο πρόβλημα όπου είναι τα λίμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στους δρόμους ή στους αγωγούς των οδηγίων. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το πρόβλημα αυτό δεν είναι τοπικό, είναι υπερτοπικό και αφορά το σύνολο του Δήμου Σαρωτικού. Ανεξάρτητα αν σε κάποιες δημοτικές συνότητες υπάρχουν λύσεις ή μέρος λύσεως. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όμως, τα λίμματα δεν περιορίζονται μόνο κάτω από εκεί που τρέχουν. Κυλούν στον πληροφόρο ορίζοντα και φτάνουν σε όλη την παραλιακή ζώνη. Φτάνουν σε όλη την παραλιακή ζώνη στην οποία εμείς καχόμαστε ότι έχουμε ένα πανέμορφο παραλιακό μέτωπο στην οποία κολυμπάμε εμείς και τα παιδιά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά πρέπει να αποκρασούμε. Όσον αφορά τεχνικά θέματα, αφενός, όσο δεν υπάρχουν μελέτες, τεχνικά πράγματα δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί τέθηκαν τέτοια ερωτήματα. Αφετέρου, στην κύρια τοποθέτησή μου, θα εξηγήσω λεπτομερέστερα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Συγγνώμη, κυρία Ράπτη, ξέχασα τον τελευταίο το οποίο ήθελα να πω. Χίλια συγγνώμη. Άκουσα λοιπόν επίσης και με έτσι πραγματική εκκλήση ότι το έργο είχε ενταχθεί σε χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και εθνικούς πόρους είχε μέσα, αλλά κατά βάση ευρωπαϊκή και απεντάχθηκε επί των ημερών μας ότι δεν κυνήγησαμε την Ψιτάλια. Γιατί η κυρία Σαλικίδη, αφού ήταν αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο κύριος Φιλίκη που ήταν δήμαρχος εκείνη την εποχή, εμένα που ήμουν δημοτικός σύμβουλος, που ήμουν εντεταλμένος σύμβουλος διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου, δεν με ενημερώσατε όπως και το υπόλοιπο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και αποκρύπτηκε επιμελώς και το βρήκα πάρα πολύ καιρό μετά και με δελτίο τύπου ενημέρωσα τους συμπολίτες ότι με τις πράξεις στις 10 Μαΐου του 2012, όπως σωστά αναφέρατε, εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση τα 76 εκατομμύρια ευρώ και τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή ένα χρόνο και τρεις μήνες μετά, απεντάχθηκαν αυτά τα έργα, τον Αύγουστο του 2013, όχι το Σεπτέμβριο του 2014 από εγώ είμαι δημαρχός. Κύριε Φιλίκου, έχω προσπράξεις ένταξη της πράξης, απέταξης εδώ, τις καταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τις δουν άπαντες. Απεντάχθηκαν λοιπόν η κατασκευή των δικτύων και έμειναν μόνο από 1 εκατομμύριο ευρώ για τις μελέτες. Αφού υπήρχε λυμένο το θέμα της Κιτάλιας, γιατί δεν προχώρησαν τα έργα αυτά, αλλά πεντάχθηκαν 18 μήνες μετά. Απαντήστε μου γιατί πεντάχθηκαν 18 μήνες μετά. Όπως επίσης θέλω να απαντήσετε και γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνης της εποχής, όπως και να απαντήσετε γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνης της εποχής δεν ενημερώθηκε για την απέταξη. Λοιπόν, συγγνώμη κυρία Ράπτη, αλλά πρέπει να απαντήσω τώρα.
Κάποια στιγμή μέσα στο 2015 είχαμε βγάλει ως παράταξη ένα απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ασκούσαμε κριτική ήταν φυσικά και το θέμα της αποχέτευσης που τότε ήταν στην αφάνεια, κανείς δεν ενδιαφέρονται. Ο Δήμαρχος απάντησε αυτό που είπε και τώρα, ότι δεν απεντάχθηκε το έργο το 2016, απεντάχθηκε το 2013 και το κρύψαμε. Αλλά έκανε ένα λάθος. Δεν διάβασε το έγγραφο το οποίο δημοσίευσε. Το οποίο, αν σας το δώσω να το διαβάσετε, λέει: πρέπει να ξέρετε ότι όταν τελειώνει μια προγραμματική περίοδος, τα έργα τα οποία δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν μεταφέρονται στο επόμενο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν έγινε και με το έργο το δικό μας. Και μάλιστα λέει το έγγραφο το δικό του, αυτό που δημοσίευσε ο Δήμαρχος, ότι με απόσυρση από το πρόγραμμα του αντιστοίχου κατασκευαστικού μέρους, γιατί μείνανε οι μελέτες των αντίστοιχων έργων, εφόσον δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου, με την προοπτική να εκτελεστούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 14-20. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δηλαδή είναι απίστευτο. Μου απαντάει ο Δήμαρχος με ένα έγγραφο το οποίο αυτοδιαψεύδεται. Η οριστική απένταξη του έργου και των 78-76 εκατομμυρίων ήρθε το 2016, όταν είδαν και απορρίδαν οι άνθρωποι της Διαχειριστικής Αρχής ότι κανείς δεν ασχολείται με το έργο, κανείς δεν τους έχει ενοχλήσει, ότι υπάρχει ένα έργο άμεσης προτεραιότητας για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανείς. Και δεν ενδιαφερόταν κανείς, γιατί εν τω μεταξύ είχε αρχίσει η συζήτηση και η σκέψη για άλλες λύσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταθέτω στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου της πράξης ένταξης και της πράξης απένταξης, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να δημοσιευτούν στον τύπο, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας που βρίσκονται εδώ σήμερα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μια παραπλάνηση κοινή γνώμη, να τα διαβάσουμε όλοι και να αποκομίσουμε τη δική τους άποψη. Είναι δημοσιευμένο. Δεν έχει σημασία ο λόγος με εναντίον του λόγου σας, έχει σημασία τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την οποία προσπαθείτε να κάνετε. Αλλά δεν περνάει, θα δημοσιευτούν και οι πολίτες θα τα πάρουν και θα τα διαβάσουν. Θέλουμε να τα ακούσουμε. Να διαβάσετε τα κείμενα τα οποία έχετε στα χέρια σας και τα έγγραφα. Είναι η πράξη ένταξη και απένταξη. Η πράξη ένταξη και απένταξη. Η οποία όταν θα τη δημοσιεύσετε. Θα τη δημοσιεύσω πλήρως. Θα τη δημοσιεύσω πλήρως. Σήμερα διάφορα θα πάρουμε. Με γνωστά. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο και σας κύριε με τίποτε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλοι οι ομιλητές να δείχνουν του σεβασμού και να ερωτήσει ή να απαντήσει αν δεν ολοκληρωθούν
οι εισηγήσει. Ο Δήμαρχος κατά προτεραιότητα. Όχι, ο Δήμαρχος κατά προτεραιότητα δεν μπορεί να τοποθετείται επί αυτών που λέει. Θα κάνει την τοποθέτησή του. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εισηγήσει των εισηγητών και όταν ολοκληρωθούν θα γίνουν ερωτήσει πιθανόν και μετά θα αρχίσουν οι τοποθετήσει. Να τοποθετείται ο Δήμαρχος, προσέξτε το λίγο, προσέξτε το, δεν το λέει ο κανονισμό, δεν κάνετε λάθος. Οπωσδήποτε ήταν απάντηση. Δεν ήταν επί προσωπικού. Το είστε από όλοι τα λοιπά. Δεν είναι προσωπικού, βεβαίω και είναι. Δεν συζητήσατε επί προσωπικού, Δημαρχέ. Προσωπικού το ζήτησα. Κάνετε λάθος. Αφήμαστε, κυρία Πρόεδρε, αλλά εδώ δεν έχουμε μικρόφωνα. Προβάλλοντας να ακούμε τότε. Όλοι, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το δούμε όλοι νυφάλια. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω σήμερα όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι έχουμε ζωντανούς πολίτες στο Δήμο Σαλονικού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολίτες που ανεξάρτητα από το ποια άποψη έχουν για το συγκεκριμένο έργο, θέλουν να συμμετέχουν στην οποιαδήποτε απόφαση. Δεν θέλουν να αποφασίζουν για τον τόπο τους άνθρωποι χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την άποψή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, ας κρατήσουμε όλη την ψυχραιμία μας και καταρχήν, αυτό το ζήτημα, όσο σοβαρό κι αν είναι, δεν πρέπει να διχάσει την τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Σαρονικού είναι ένας ενιαίος Δήμος. Το πρόβλημα της αποχέτευσης είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και για μένα είναι ευθύνη όλων και προηγούμενων Δημοτικών Συμβουλίων και του νυν Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν έχει λυθεί. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχει μία πόλη στον 21ο αιώνα λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κράτους και να ζει με βόφη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα οφείλουμε να το λύσουμε. Είναι όμως η πρόταση του Δημάρχου η λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα του τόπου? Για μένα και για την παράταξή μου δεν είναι. Και θεωρώ ότι όχι μόνο αν ακολουθήσουμε αυτή τη λύση θα μείνουμε στους βόθους τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Για να φτιάξει κανείς ένα κέλ, γιατί αυτή τη στιγμή η λύση που προδιαγράφεται για το Δήμο μας είναι η δημιουργία ενός ΚΕΛ. Η Ψιτάλια κάποτε ήταν μια ρεαλιστική λύση, την οποία ο Δήμος δεν κυνήγησε. Είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι το έργο έχει απενταχθεί από την περιφέρεια, έχει χαθεί η χρηματοδότηση, το Υπουργείο δεν το θέλει, ο Πειραιάς δεν το θέλει. Θεωρώ ότι θα είναι χήμερα αυτή τη στιγμή να εξακολουθούμε να μιλάμε για Ψιτάλια. Θεωρώ λοιπόν ότι η λύση είναι ο Δήμος να αποκτήσει ένα ΚΕΛ. Πώς όμως δημιουργούνται τα ΚΕΛ? Για να γίνει οποιοδήποτε ΚΕΛ σε ένα Δήμο, οφείλει να προηγηθεί μία μελέτη, η οποία θα δώσει εναλλακτικές λύσεις με τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, για να μπορέσει ο Δήμος να επιλέξει μετά από διαβούλευση με τους πολίτες και μετά από κοινωνική συνένεση, την οποία αυτός ο Δήμος έπρεπε να γνωρίζει πολύ καλά ότι χρειάζεται, γιατί το θέμα της Γερακίνας είναι πρόσφατο, είναι γνωστό ότι συνέβη, είναι γνωστό ότι ο Δήμος πήγε πίσω στη λύση να αποκτήσει ένα ΚΕΛ, διότι δεν υπήρχε κοινωνική συνένεση. Διότι δεν λειτουργήσε πιθανόν και εκεί σωστά από την αρχή. Άρα το ζήτημα της κοινωνικής συνένεσης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ότι πρέπει να προηγηθούν κάποιες μελέτες δεν το λέω εγώ. Το λέει η εφαρμογή της Οδηγίας 91-271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που αφού λέει διάφορα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να γίνει ΚΕΛ στους Δήμους, λέει, αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται μελέτη για την επιλογή της τεχνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά βέλτιστης λύσης. Αυτό σημαίνει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Και για μένα είναι απορίας άξιο γιατί η ΕΙΔΑΠ, η οποία στη Βόρεια και την Ανατολική Αττική μέχρι και τα Σπάτα λειτουργεί πάρα πολύ σωστά και ακολουθεί τα σωστά βήματα για τη δημιουργία του ΚΕΛ, σε εμάς συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά. Ακούστε λοιπόν τι έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ για αυτές τις περιοχές. Ζήτησε
από μελετητικό γραφείο να κάνει μελέτη για να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις για την παραπάνω περιοχή σχετικά με τη χάραξη κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών για όμβρια ύδατα και τη χωροθέτηση έργων επεξεργασίας λιμάτων και διάθεσης των επεξεργασμένων λιμάτων. Αυτή λοιπόν η μελέτη, η οποία εγκρίθηκε στη συνέχεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρότεινε τη δημιουργία 8 κέντρων επεξεργασίας λιμάτων στη Βόρεια και Ανατολική Αττική και σε μία από αυτές τις θέσεις έγινε και το ΚΕΛ Ραφίνας Πικερμίου Σπάτων και στη συνέχεια ακολούθησαν η περιβαλλοντική μελέτη και όλα εκείνα τα βήματα που χρειάζονται για να γίνει ένα ΚΕΛ. Και μάλιστα, εκεί η ΕΙΔΑΠ ζήτησε και από το ΕΛΚΕΘΕ να κάνει ωκεανογραφική μελέτη και να βρει στο νεβοϊκό κόλπο, στο σημείο που θα γίνει η απορροή όλων αυτών των ΚΕΛ, τι περιβαλλοντική ρήπανση θα υπάρχει στον θαλάσσιο χώρο. Ενώ λοιπόν όλα αυτά τα ζητάει η ΕΙΔΑΠ για το ένα κομμάτι της Αττικής, σε εμάς έρχεται και ζητάει εν μία νυχτή να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς τεχνικά στοιχεία, χωρίς οικονομικά στοιχεία, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία γνώση της τοπικής κοινωνίας, να χωροθετήσουμε και να αποφασίσουμε και για τη δυναμικότητα του έργου. Και επειδή πολλές φορές ο Δήμαρχος έχει πει στη συνέχεια ότι ξέρετε, οι συγκεντρώσεις που κάναμε μετά αποτελούν διαβούλευση, διότι εμείς τότε κάναμε μια πρόταση και τώρα γίνεται διαβούλευση για να καταλήξουμε. Δεν είναι έτσι. Και ο Δήμαρχος το ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Γιατί διαβούλευση σημαίνει ότι κάνω μια πρόταση στην τοπική κοινωνία, την συζητάω μαζί της και ανάλογα με τις προτάσεις που θα ακούσω, καταλήγω σε μια τελική πρόταση και παίρνω μια τελική απόφαση. Εδώ όμως δεν έγινε αυτό. Εδώ έχω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφάσισε εκείνο το βράδυ και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποδοχή του σχεδιασμού της ΕΙΔΑΠ για τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας λιμάτων, κομποστοποίηση πράσινου σημείου κλπ. Συμφωνεί με τη χωροθέτηση στο βιοπάρκ Αλυβίων και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο αριθμό ΣΤΑΔΕ κτλ. Της κατασκευής του κέντρου αυτού. Άρα οι αποφάσεις είναι ηλυμένες και συνεπώς δεν συζητάμε από εκεί και πέρα για καμία διαβούλευση. Και αυτό βέβαια το δείχνει και η συνέχεια, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ συνεδριάζει και αποφασίζει για την απαλωτρίωση των οικοπαίδων και μάλιστα τώρα κάνει και διαγωνισμό για να συνεχιστεί το έργο. Άρα εδώ έχει πάρθει μια απόφαση. Και ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι να γίνει ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο που με τα νέα στοιχεία να ξαναδεί το θέμα και αυτό είναι κάτι που το ζητήσαμε και αυτό είναι κάτι που η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής απέριψε στο προηγούμενο Συμβούλιο. Και υποχρέωσε την αντιπολίτευση να μαζέψει υπογραφές και να προκαλέσει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, παρότι έγιναν όλα αυτά λάθος, ας πούμε ότι θα μπορούσε αυτή η λύση να είναι μια καλή λύση για το Δήμο Σαλονικού. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Γιατί η πόλη των Καλυβίων όχι μόνο μπορεί, αλλά οφείλει να αποχετευτεί στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου. Υπάρχει ένα έγγραφο. Υπάρχει μία επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου προς τον Δήμαρχο Σαρανικού, μία 9 του 16, όπου ενημερώνει τον Δήμαρχο Σαρανικού για τον σχεδιασμό έργων που θα γίνει για την αναβάθμιση του ΚΕΛ Μαρκοπούλου. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και η εκτίμηση του πληθυσμού και των καλυπτόμενων ισοδύναμων κατοίκων πόλης Καλυβίων και Κουβαρά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει δώσει ο Δήμος Καλυβίων τότε, για το 2015 οι κάτοικοι των Καλυβίων είναι 5.860 και του Κουβαρά 1.823. Μετά από μία 20ετία,
οι κάτοικοι στα καλύβια θα είναι 5.871 και μετά από 40 χρόνια 5.895. Δηλαδή, μάλλον δεν αναπτύσσεται. Ποτέ αυτή η πόλη. Και με βάση τα στοιχεία αυτά. Ακούστε με λίγο, ακούστε με, σας παρακαλώ. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά, βγαίνει ο ισοδύναμος πληθυσμός σε βάθος 40 χρόνων, που είναι 6.349. Τι σημαίνει αυτό? Και λέει ο Δήμος Μαρκοπούλου ότι ενδεικτικά για αυτό τον ισοδύναμο πληθυσμό σας δίνω 1.700 συνδέσεις. Που αυτό το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές ο Δήμαρχος, να πει ότι τόσα μου δίνουν, τι να κάνω, δεν μας φτάνουν. Όμως αυτές οι 1.700 συνδέσεις, αν υπολογίσει κανείς ότι πάνε επί τρία, έτσι υπολογίζονται, κάθε σύνδεση αφορά τρία άτομα, αν πολλαπλασιάσετε το 1.700 επί 3, είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός που εμείς ζητήσαμε από τον Μαρκόπουλο. Άρα αυτά ζητήσαμε, αυτά μας έδωσε. Δεν ζητήσαμε κάτι παραπάνω. Δεν τα ζητήσαμε, δεν έχω κανένα έγγραφο που να το λέει, κύριε Δήμαρχε, να μου το δείξετε. Και μάλιστα εγκαλεί τον Δήμο Σαρωνικού, ο Δήμος Μαρκοπούλου, και λέει ότι δεν έχετε κάνει συνδέσεις και παρακαλώ πολύ να τις κάνετε, διότι κινδυνεύει το έργο του Μαρκοπούλου να χαρακτηριστεί ως μη λειτουργικό και να υπάρχει πρόβλημα και να έχουμε και πρόστιμα για το ΚΕΛ Μαρκοπούλου, αν δεν πάρει τον νόμο. Σας παρακαλώ, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, αυτά που σας λέω αφορούν έγγραφα. Λοιπόν, ό,τι έγγραφο έχω στο χέρι μου, που είναι από την περιφέρεια Αττικής, αναφέρεται πάντα στο έργο αυτό ως ένα έργο το οποίο λέει η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Μαρκοπούλου στη θέση Μερέντα είχε αρχικά αδειοδοτηθεί για την επεξεργασία και μόνο των βοθρολιμάτων των περιοχών Μαρκοπούλου, Πορτοράφτη, Κουβαρά και Καλυβίων, καθώς και των υγρών αποβλήτων των βιοτεχνικών μονάδων κτλ. Από την αρχή λοιπόν η αδειοδότηση αυτού του έργου αφορά και την πόλη των Καλυβίων και του Κουβαρά. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Και αυτό το λένε όλα τα έγγραφα και παρακάτω. Σε νεότερο έγγραφο, η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων όταν πια θέλει να αναβαθμιστεί και να αφορά από 40.000 80.000 ισοδύναμο πληθυσμό, λέει η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους των οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων και Κουβαρά. Τα έργα αφορούν στην επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης κλπ. Και βεβαίως τα έργα αυτά που είχαν ζητήσει τις συνδέσεις το Μαρκόπουλο από τα Καλύβια, μέχρι τον Μάρτιο του 2017 είχαν γίνει μόνο 17 συνδέσεις. Και μέχρι σήμερα υπολείπονται κατά πολύ οι συνδέσεις αυτές, οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του κ. Μαρκοπούλου. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος, σε συνεντεύξεις και σε δελτία τύπου, είχε πει ότι ολοκληρώνεται η αποχέτευση καθάρτων του κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά, και σε άλλο δελτίο τύπου, ο Δήμος Σαρωνικού προχωράει σταδιακά στην ολοκληρωμένη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου με αφετηρία τη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων και ξεκινούν οι συνδέσεις με το αποχετευτικό σύστημα καθάρτων του Δήμου και υπάρχει και η χρηματοδότηση για τον 250.000 για να τελειώσει όλο το αποχετευτικό δίκτυο στα Καλύβια. Επομένως, από ό,τι φαίνεται, τα Καλύβια πρέπει να πάνε στο κέντρο του Μαρκοπούλου. Τώρα, όσον αφορά το μέγεθος, αντί αυτού λοιπόν, αποφασίσει ο Δήμος Σαρωνικού να κάνει σε μία περιοχή που σημειωτέων υπάρχουν άλλα 6 κέλ, από το Κοροπή μέχρι την Κερατέα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 6 κέλ. Και εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε άλλο ένα κέλ δυναμικότητας, να ξεκινήσει από 100.000 κατοίκους και να φτάσει τους 150.000 κατοίκους. Και στις συνεχείς ερωτήσεις μου στον εκπρόσωπο της ΕΙΔΑΠ, σε αυτό το συμβούλιο που χωροθέτησε αυτό το κέλ, τον κύριο Βουγιουκλάκη, πώς στοιχειοθετείται και με βάση ποια μελέτη θέλουμε ένα τόσο μεγάλο έργο και ποιο θα είναι το κόστος αυτού του έργου και τι θα σημαίνει για τον Δήμο, που είπε, μα σας προτείνω να κοιτάξετε το κέλ του Θριασίου
που θεωρείται ένα κέρι πρότυπο για την ΕΙΔΑΠ και βάσει του οποίου θα φτιαχτεί και το κέρι στο ελληνικό. Εγώ λοιπόν πήγα και κοίταξα το κέρι Θριασίου και είδα ότι αυτό το κέρι το οποίο ξεκίνησε από το 2004 να φτιάχνεται, κατάφερε να εγκαινιαστεί πριν από 5 χρόνια και μέχρι τώρα λειτουργεί μόνο το 10% του έργου. Και αυτό γιατί? Γιατί το 55% των κατοίκων δεν έχουν συνδεθεί, δεδομένου ότι είναι ένα έργο με μεγάλο κόστος λειτουργίας, που έχει σαν αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος σύνδεσης, το οποίο φτάνει τα 3.000 ευρώ, άρα οι κάτοικοι δεν συνδέθηκαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο το Θριάσιο να είναι ακόμα στους βόρειους και στο μεγαλύτερο κομμάτι του, αλλά τον Ιούνιο τώρα του 2017 η χώρα πάει για δεύτερη φορά για το κέρι Θριασίου στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Την πρώτη φορά καταδικάστηκε το 2004 και τώρα πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει, επειδή δεν λειτουργεί ενώ έπρεπε, διότι έχει γίνει με κοινοτικά κονδύλια το έργο αυτό. Παρακαλώ. Πόσα εκατομμύρια πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, θα σας το πω αμέσως. Θα σας το πω, εμείς εδώ δεν πληρώνουμε, θα πληρώσουμε σε λίγο. Η απόφαση λοιπόν για το Θριάσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από το 2004 μέχρι σήμερα να πληρώνονται 3.828 ευρώ την ημέρα, που σημαίνει περίπου 19 εκατομμύρια, μέχρι σήμερα. Και από σήμερα επιπλέον 34.974 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης από την έκδοση της νέας καταδίκης μέχρι την οριστική συμμόρφωση. Και επειδή δυστυχώς το πρόβλημα είναι οικονομικό, ο εκπρόσωπός μας, ο νομικός σύμβουλος που πήγε στο εκεί, είπε ότι δυστυχώς για να λειτουργήσει 100% αυτό το κέρι θα πρέπει να περιμένουμε να πλουτίσουν οι κάτοικοι του Θριασίου, κάτι το οποίο δεν αναμένεται να γίνει. Άρα λοιπόν, εάν αποδεχθούμε αυτή την πρόταση, τότε μιλάμε για ένα παρόμοιο κέρι, το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ να λειτουργήσει, το οποίο θα επισύρει πρόστιμα και επομένως το πρόβλημά μας δεν θα λυθεί ποτέ. Ποια είναι η δική μας πρόταση? Η δική μας πρόταση είναι αυτό που ορίζουν όλοι οι κανόνες. Να γίνει μία μελέτη στα όρια του Δήμου που θα αφορά τις παραλιακές περιοχές και εγώ ζω σε παραλιακή περιοχή, δεν ζω στα καλύτερα. Δεν έχω κανένα προσωπικό όφελος. Θεωρώ όμως ότι όλοι εδώ ανήκουμε σε ένα Δήμο και πρέπει ο γνώμονας να είναι το κοινό συμφέρον του Δήμου. Άρα λοιπόν, τα καλύβια οφείλουν να πάνε στο κέρι Μαρκοπούλου και να γίνει μια μελέτη για το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, όπου θα βρεθεί κατάλληλη θέση με τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά κριτήρια και με κοινωνικά. Να βρεθεί πραγματική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του Δήμου που αν δεν το λύσουμε με σωστά βήματα δεν θα το λύσουμε ποτέ. Θα συρθούμε σε ένα κέρι που θα είναι υψηλού λειτουργικού κόστους, που θα είναι ενεργειακά πάρα πολύ ενεργοβόρο, διότι θα θέλουμε να φέρουμε λύματα που θα έχουν ανωδική πορεία με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Οι ενεργοβόρες λειτουργίες δεν είναι αποδεκτές από κανέναν σήμερα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι νέες τεχνολογίες πλέον λένε ότι τα κέρι πρέπει να φτιάχνονται ανάλογα με τις ανάγκες που έχει τώρα ο Δήμος. Δηλαδή μια πόλη 30.000 κατοίκων που οι μισές περιοχές της είναι εκτός σχεδίου, άρα δεν θα συνδεθούν, δεν μπορεί να ξεκινάει με ένα κέλ 100.000 κατοίκων. Οφείλει να ξεκινήσει με ένα κέλ δυναμικότητας όσο σήμερα χρειάζεται και οι νέες τεχνολογίες λένε ότι μπορούν εν σειρά, ανάλογα με την αύξηση του πληθυσμού, να προστίθενται μονάδες ώστε να καλύψουν τη νέα αύξηση του πληθυσμού που προκύπτει στην πορεία. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι αυτή για να μπορέσει ο Δήμος να βγει από αυτό το πρόβλημα και να μην ζούμε ακόμα στους βόθους και να μην χύνονται τα λύματα στους δρόμους. Ευχαριστώ πολύ.
και για οικονομία χρόνου δεν προτίθεμαι να τα επαναλάβω. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο χωριό των Καλυβίων έχει δρομολογηθεί η δημιουργία ενός κέντρου επεξεργασίας λιμάτων, το οποίο ένα ολόκληρο χωριό δεν το θέλει. Η άρνηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα καλύβια με τον Κουβαρά αποχετεύονται στο ΚΕΛ Μερέντας Μαρκοπούλου. Τα καλύβια, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ιστορικό χωριό με ιδιαίτερο χαρακτήρα και πολιτισμό. Το ίδιο και οι κάτοικοί του. Άνθρωποι πολιτισμένοι και σκεπτόμενοι που δεν αντέχονται σε καμία περίπτωση την αδικία, την κοροϊδία και τον επεγμό. Σήμερα λοιπόν βρίσκεται αναστατωμένο ένα ολόκληρο χωριό με τους κατοίκους να αντιδρούν έντονα. Όχι στη δημιουργία ενός ΚΕΛ που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του παραλιακού μετόπου, αλλά στη δημιουργία του συγκεκριμένου ΚΕΛ δίπλα τους, τη στιγμή που το χωριό αποχετεύεται. Ο Δήμαρχος, παρουσιάζοντας μία μακέτα και λέγοντας ότι πρόκειται για πρόταση, χωρίς να συνοδεύεται από μια προκαταρκτική μελέτη όπου να αναφέρονται άλλες εναλλακτικές θέσεις, αλλά κυρίως χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση με τους κατοίκους του χωριού των Καλυβίων, παραπλάνησε τους Δημοτικούς Συμβούλους και έτσι πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Οι κάτοικοι των Καλυβίων δεν ζητούν τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο. Δηλαδή, ίση μεταχείριση στον τρόπο αντιμετώπισης από το Δήμαρχο, όπως έγινε με τους κατοίκους της Παλαιάς Φώκειας, όπου πάρθηκε αρνητική απόφαση για τη δημιουργία ΚΕΛ στη Γερακίνα. Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με Δήμαρχο τον κύριο Φιλίππου. Εδώ έχουν ένα λόγο παραπάνω, όχι μόνο να ερωτηθούν, αλλά να είναι αρνητικοί όταν το χωριό αποχετεύεται στη Μερέντα Μαρκοπούλου. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ενώ έχουν εγκριθεί 250.000 ευρώ από την περιφέρεια για συνδέσεις, δεν προχωράνε. Επίσης, η περιφέρεια έχει εγκρίνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του υπόλοιπου δικτύου στα Καλύβια και τον Κουβαρά. Και το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί. Προς τι αυτές οι καθυστερήσεις, η κοινή γνώμη πιστεύει ότι σκόπιμα δεν γίνονται. Διότι αν γίνουν οι συνδέσεις και η δημοπράτηση του έργου που σας προανέφερα, καταρρίπτεται η πρόταση του Δημάρχου για δημιουργία νέου ΚΕΛ στο βιοπάρκ Καλυβίων, για τη δημιουργία ΚΕΛ στο βιοπάρκ Καλυβίων. Για το λόγο αυτό ζητάμε πρώτον να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 142. Εβδόμου 2016, διότι το ΚΕΛ βρίσκεται δίπλα στον οικισμό των Καλυβίων που ήδη αποχετεύεται. Δεύτερον, να σταλεί έγγραφο στην ΕΙΔΑΠ για να σταματήσουν οι όποιες ενέργειες που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι να υποβληθεί νέα πρόταση από το Δήμο. Προτάσεις για την εξέβρεση λύσης. Πρώτον, να επανεξεταστεί η σύνδεση του παραλιακού αποχαιρετικού δικτύου με την Ψιτάλια, σύμφωνα με την από το 2012 απόφαση της ΕΙΔΑΠ, διότι όπως προκύπτει από τις τότε μελέτες, ο Δήμος Σαρωνικού έχει την δυνατότητα να αποχαιρετευτεί στην Ψιτάλια. Εξάλλου, το ποσοστό είναι ελάχιστο. Δεύτερον, να εξεταστεί η δυνατότητα της αποχέτευσης του παραλιακού μετόπου του Δήμου Σαρωνικού από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού των γειτονικών δήμων
διότι οι μονάδες που έχουν κατασκευαστεί σήμερα είναι δυναμικότητας πολύ μεγαλύτερης από τον πληθυσμό των Δήμων οι οποίοι πρόκειται να εξυπηρετηθούν. Τρίτον, να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή από το Δήμο και με ειδικούς τεχνικούς να διερευνήσουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σαρωνικού προκειμένου να αναδειχθούν οι κατάλληλες θέσεις για την χωροθέτηση του ΚΕΛ του παραλιακού μετόπου. Από την έρευνα αυτή να εξαιρεθεί ο χώρος του Βιοπά Καλυβίων, διότι τα καλύβια αποχετεύονται σήμερα από το ΚΕΛ Μαρκοπούλου. Καλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να κάνουν μία δεύτερη σκέψη και να υπερψηφίσουν την πρόταση, ώστε το μέρος που αγαπάμε και μεγαλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας να παραμείνει το ίδιο όμορφο και υγιές, χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Μόνο δύο κουβέντες διευκρινιστικά. Κύριε Δημητρίου, σας υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε θέμα όπου ήρθε ο εργολάβος που αυτή τη στιγμή εκτελεί το έργο των 250.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τις συνδέσεις μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων όπου δεν είχαν πραγματοποιηθεί, όπως επίσης και την αποκατάσταση της κεντρικής σύνδεσης του Κουβαρά για να φτάσει στο κεντρικό αγωγό της λεωφόρου Λαμπρίου, όπου είχε καταστραφεί λόγω του έργου αυτό, είναι πάνω από 15 χρόνια κατασκευασμένο και ανενεργό, τώρα ενεργοποιήθηκε. Και έτσι προχωράνε και οι συνδέσεις. Οπότε ούτε σκοπιμότητες υπάρχουν, προσπαθείτε να βρείτε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο ίδιος ο εργολάβος ήταν εδώ και μας ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν καταλάβατε τι δεν αντιληφθήκατε, ή τι δεν θυμάστε, ή τι άλλο προσπαθείτε να πετύχετε. Όσον αφορά επίσης την ολοκλήρωση του δικτύου των Καλυβίων και του Κουβαρά, το έργο των 4 εκατομμυρίων και κάτι ευρώ, είναι ένα έργο το οποίο δημοκρατείται από την Περιφέρεια Αττικής και όχι από το Δήμο. Και εμένα πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί ακόμη η Περιφέρεια δεν έχει δημοκρατήσει αυτό το έργο. Είναι και δικό μου ερώτημα και μάλιστα συνεχώς πιέζουμε τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να δημοκρατήσει αυτό το έργο. Ανεξάρτητα με το αν η ολοκλήρωση του δικτύου σημαίνει, ανεξάρτητα με το εάν η ολοκλήρωση του δικτύου, κυρίως του οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά, σημαίνει και τη δυνατότητα αποχέτευση αυτών των περιεχών στο κέλι της Μέρτας. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Απλά δύο διευκρινήσεις, γιατί ακούστηκαν πράγματα τα οποία όχι απλά έχουν απαντηθεί, έχουν συζητηθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Δήματο ότι εδώ και ένα χρόνο έχει βγει ανακοίνωση όπου καλούνται οι κάτοικοι των οδών, 15 οδών στα Καλύβια, να έρθουν να υποβάλουν αιτήσεις για να συνδεθούν. Οι συνδέσεις που έγιναν είναι 17. Γιατί άλλοτε λέτε 17, άλλοτε 20, άλλοτε 40. Τελικά καταλήγουμε μάλλον στο 17. Γιατί λοιπόν να βγει ανακοίνωση εδώ και ένα χρόνο, αφού δεν είμαστε έτοιμοι? Ποιος ο λόγος? Οι συνδέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι 40 και θα γίνουν άλλες 100 συνδέσεις. Συνδέσεις από τον εργολάβο, από την εργολαβία των 250.000 ευρώ, εκτός από τις συνδέσεις των δικτύων μεταξύ τους. Αυτά απαντήθηκαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ίδιο τον εργολάβο. Δεν είναι κάτι καινούργιο το οποίο λέω εγώ. Ήταν τρία κατασκευασμένα δίκτυα από τρία διαφορετικά προγράμματα, τα οποία δίκτυα δεν είχαν συνδεθεί μεταξύ τους. Αυτό ήταν το πρόβλημα για το οποίο ζητήσαμε χρηματοδότηση και εγκρίθηκε από την Περιφέρεια. Καθυστέρησαν με τον νόμο το 44-12 που πολύ πάλι ανέφερα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Δημητρίου, γιατί τότε ήσασταν και δήμαρχος στην εποχή αυτή, που άλλαξε ο νόμος και πόσο ταλαιπωρηθήκαμε για να βγάλουμε καινούργιους διαγωνισμούς. Υπάρχει ο εργολάβος και αυτή τη στιγμή εκτελεί το συγκεκριμένο έργο. Άρα τι δουλειά έχει το πιάσει τα καλύτερα? Το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και πήγα να πω συγχαρητήρια σε όλους, γιατί έχουμε ένα πολύ έτσι έννοιο
περιβάλλουν και θα μπορούμε δημοκρατικά να συζητήσουμε. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε λίγο ησυχία, να ακούσετε κάποια δεδομένα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Να πω κάποια πράγματα. Είχα την τιμή λοιπόν να συμμετέχω το 2010 ως Δημοτικός Σύμβουλος σε όλες τις επιτροπές στα Υπουργεία με την ΕΙΤΑΠ, με τον κύριο Φιλίππο και τον κύριο Τσακικίδη. Και πρέπει λοιπόν γι' αυτό το λόγο και επειδή είμαστε πολλοί σήμερα εδώ να ξαναθυμίσω ορισμένα γεγονότα με καμία διάθεση να έρθω σε αντιπαράθεση με συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους. Αλλά θα πρέπει να ακούσετε όμως κάποιες αλήθειες. Το 2010 λοιπόν ζητήσαμε να υπάρξει μια διαπαραταξική επιτροπή ώστε το θέμα της αποχέτευσης να λυθεί, να υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, να μπούμε σε μια λογική εσωτερικών ναι, το 2011 αλλά το 2010 λέω, από την ίδρυση του νέου Δήμου Σαλονικού, το 2011 σωστά, το πρώτο το 2011, να ξεκινήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να λύσουμε το θέμα της αποχέτευσης χωρίς να υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το θέμα λοιπόν το οποίο τέθηκε τότε, αν και να πω την αλήθεια ότι είχα πολύ αυστηρό έτσι γιατί λόγω απέναντι στον κύριο Φιλίππο όσον αφορά διάφορα θέματα του Δήμου μας και το θέμα των παραλίων και του ΚΕΛ ήμασταν μαζί. Σε όλες λοιπόν τις συνδυάσεις που κάναμε στα Υπουργεία και με την ΕΔΑΠ συμφωνούσαμε απόλυτα στο να γίνει το έργο της αποχέτευσης του Δήμου Σαλονικού. Λοιπόν, τότε λοιπόν τέθηκε το θέμα της Κερακίνας. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Παράταξη συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει στο Δήμο Σαλονικού μετά όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε με τους βόθρους να λύσουμε το θέμα της αποχέτευσης. Και συμφωνήσαμε το να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία αν και στις συζητήσεις είχε τεθεί το θέμα να πάρουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑ, αλλά παράλληλα να σκεφτούμε και το 59 το οποίο ήταν πιο έξω από την Κερακίνα ως πιο ασφαλές σημείο χωροθέτησης του ΚΕΛ και όχι η Κερακίνα που ήταν πάρα πολύ κοντά στην περιοχή της Φώκειας. Οι εξελίξεις λοιπόν τότε γνωρίζετε όλοι με την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και το έργο δεν προχώρησε ποτέ. Εμείς πάντοτε λέγαμε ότι αν δεν υπάρχει συνένεση της τοπικής κοινωνίας για ένα τόσο πολύ μεγάλο έργο δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Και αυτό νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο. Ήρθε λοιπόν μετά την απόφαση να μην προχωρήσουμε για την Κερακίνα η απόφαση για την Ψιτάλια. Πάλι συμμετείχα σε όλες τις επιτροπές με μηχανικούς, γιατί είμαι και πολιτικός μηχανικός και είχα μια άποψη περί του έργου, με μηχανικούς και με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ και βουλευτές όσον αφορά την Ψιτάλια. Τότε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβάλιο, στο Συμβούλιο όταν έρθει το θέμα, είχα τις αντιρρήσεις μου και είπα, κυρίες και κύριοι, το έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ και η σύνδεση αυτή δεν πρόκειται να γίνει. Βέβαια το ψήφισα γιατί μεταξύ μας ποιος δεν θα ήθελε να στείλουμε τα ρήματα στην Ψιτάλια. Όλοι μας. Σε καμία περίπτωση θα θέλαμε να υπάρξει βιοδηγικός στις περιοχές που ζούμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Ούτε στα Καλύπια, ούτε στη Φώκια, ούτε στη Σαρονίδα, ούτε στην Ανάπτυξη, ούτε στο Λαγονίσιο. Αυτό είναι αυτονόητο. Όλοι το θέλουν αυτό. Και νομίζω ότι αυτός που θα το κατάφερνε αυτό σίγουρα και πολιτικά θα έπαιρνε και τα εύσημα. Αν και λοιπόν τότε εμείς εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας ότι ποτέ δεν θα πρόκειται να προχωρήσει το έργο με την Ψιτάλια, γιατί μη σας αναλύσω, υπάρχουν τεχνικά προβλήματα σύνδεση με την Ψιτάλια, γιατί ο κεντρικός σταυρός της Βάγκιζας δεν επαρκεί, γιατί οι μελέτες γίνονται σε βάθος χρόνου και δεν κάνουμε ποτέ ένα έργο χωροθέτησης ΚΕΛ για ένα ή δύο χρόνια. Γίνεται σε βάθος 20-30 χρόνια. Οπότε αυτό ήταν ανέφικτο την περίοδο εκείνη και όπως είπε και ο κύριος Αλικίνης, κύριος Σοφρόνης και ο κύριος Φιλίππ, που τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Δύο υπουργοί από την προηγούμενη κυβέρνηση και η νη κυβέρνηση, κανένας μα κανένας δεν δέχτηκε και δεν θέλησε ποτέ να προχωρήσει και να υπογράψει μια χωροθέτηση και στο σύνδεση με τη Βάρκησα και από εκεί πέρα να πάνε τα λήματα να οδεύσουν στην Ψιτάλια. Άρα όσοι πιστεύετε, όσοι πιστεύουν ότι να ξανανέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για Ψιτάλια, πιστεύω ότι θα φάμε άλλα 20 χρόνια να συζητάμε για λύση του αποχρηστικού στο Δήμο Σαλονικού. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση. Σας είπα την εμπειρία μου και τη γνώση μου όσον αφορά όλες τις επιτροπές που είχα την τιμή να συμμετέχω και πάμε στο διατάφτα. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Παράταξη, να ξεκαθαρίσω γιατί με κάλεσαν τρεις μέρες με κάλεσε η Ένωση Συλλόγων Σαλονικού που πήγα με μεγάλη ευχαρίστηση και ξέφρασα τις θέσεις της δικής μας κίνησης
ποια είναι για το ΚΕΔ. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε και ψηφίσαμε την Γερακίνα. Ψηφίσαμε με κάποια δυσπιστία και την Ψιτάλη, γιατί θεωρήσαμε ότι θα γίνει όπως και δεν έγινε, και ψηφίσαμε και τα καλύτερα. Ψηφίσαμε το ΠΙΟΠΑΚ Αλυμίων. Το ότι ψηφίσαμε το ΠΙΟΠΑΚ Αλυμίων δεν σημαίνει ότι αποκλειστικά θα γίνει εκεί. Λέμε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάω εκτός από δημοτικό σύμβουλο, σας μιλάω και σαν μηχανικός. Λοιπόν, θα προσπαθήσω για ένα λεπτό, αν θέλετε για ένα λεπτό να με ακούσετε, για ένα λεπτό. Ωραία, να πω λοιπόν το άλλο. Δεν είμαστε αντίθετοι να πούμε σε μια συζήτηση να ξανασυζητήσουμε αν πραγματικά η χωροθέτηση των ΠΙΟΠΑΚ Αλυμίων είναι καλύτερη. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάτι, γιατί δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, οπότε δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Σεβαστείτε τον κάθε ομιλητή, θα σας αρέσει. Η πρόταση της κυρίας Δράκη, η οποία είπε ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή χωροθέτηση του ΚΕΔ Μαρκοπούλου να χωροδειχθεί τα καλύτερα του Κουβαράς και να δούμε το παρελθόν με το που θα οδεύσει. Δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση. Αυτό που εμείς λέμε σαν κίνηση, και καταλάβετε λίγο τι λέω, είναι ότι χωρίς τη συνένεση των πολιτών αποκλείεται να γίνει έργο, και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην αίθουσα. Κάποτε πρέπει να κάνουμε ένα βιολογικό στο Δήμο Σαρωνικού. Το αν αυτός θα είναι ένας, αν θα είναι δύο, είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συνένεση των πολιτών. Αυτό που ξεκάθαρα λέω λοιπόν, για να καταλάβετε, ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το δικό μας βιολογικό. Το να πούμε στις λογικές πάλι ότι θα μας πάρουν τα λίμματα ή Ψιτάλια ή θα φύγουν δεξιά-αριστερά ή θα πάνε στο Λάβριο που πήγε αυτή η πρόταση παλιότερα ή αν θα πάνε στο Μακόπουλο μόνο, είναι πραγματικά όνειρο. Άρα, προτείνω, η πρόταση της κίνησης μας είναι να ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τη χωροθέτηση του ΠΙΟΠΑΚ Αλυμίων. Λοιπόν, αν θέλετε, ξαναλέω, το να συζητηθεί το θέμα και να συζητήσουμε τη χωροθέτηση με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών είναι ένα θέμα που και εμείς συμφωνούμε. Αλλά σας ξαναλέω, θα πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή βιολογικό στο Δήμο Σαρωνικό. Αυτό θέλω να το καταλάβετε όλοι. Εμείς είμαστε υπέρ του έργου. Όσον αφορά τη χωροθέτηση του ΠΙΟΠΑΚ Αλυμίων, είναι κάτι το οποίο ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ εύκολα γιατί και εμένα η καταγωγή μου είναι τα καλύτερα. Δεν σας το κρύβω. Όπως λοιπόν όμως είπαμε ναι στην Κερακίνα και δεχτήκαμε το πολιτικό κόστος και στηρίξαμε τον κύριο Τσαλικίδη, ο οποίος ήταν τότε αντιδήμαρχος, και στηρίξαμε και τον κύριο Φιλίππου και τον κύριο Σοφρόνη, αν και ήμασταν απέναντι άλλο συνδυασμό και σήμερα λοιπόν είμαστε μια ανεξάρτητη παράταξη, αλλά πάλι στηρίζουμε στα μεγάλα θέματα όπως είναι οι παραλίες και το ΚΕΛ τις απόψεις του Δήμου. Λέμε λοιπόν, εμείς θέλουμε να γίνει έργο. Αν υπάρχει πρόταση επανεξέτασης του ΠΙΟΠΑΚ Αλυμίων, φυσικά και θα τη συζητήσουμε. Και είμαστε εδώ να τη συζητήσουμε. Απλά. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Βλέπω πολλούς ψηφοφόρους εδώ πέρα και πολλούς με την επαγγελματική μου σχέση. Εάν εσείς καταλάβατε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, θέλω να μου το πείτε. Καταλάβατε. Δηλαδή μπορούμε να πάμε στην Ιταλία. Όχι. Εντάξει. Μία-μία τις ερωτήσεις, μία-μία τις απαντήσεις. Στην Ιταλία λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε. Ωραία. Είναι κανείς εδώ από την παραλία. Λοιπόν, θέλω κάτι να πω. Αυτό έχει φάει τον Τσαρκίδη, τον κύριο Τσαρκίδη, με συγχωρείτε. Εννοώ το θέμα τον, το αποκριτικό. Και πάει να φάει και τον κύριο Σοφρόνη. Μισό λεπτά, ακούστε με λίγο. Χαλαρώστε. Ένα λεπτά. Δεν έχει φάει τον κύριο Φιλίππου γιατί είναι πιο γάτος. Ακούστε με. Τα καλύβια και ο Κουβαράς πάνε στο Μαργό. Αυτό είναι γεγονός και δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Δεν πιστεύω ότι η ΕΔΑ έκανε ένα ογό από τη Μερέτα μέχρι τα Καλύβια και μέχρι τον Κουβαρά για να πάρει 200 μέσες. Τον έκανε για να τα πάρει όλα. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Δεν μπορούμε να επισυνάψουμε αδιαφορία στο Δήμαρχο για να λυθεί το θέμα. Ενδεχομένως να είναι σε λάθος δρόμο. Και εμείς που το ξεκίνησαμε να ήμασταν σε λάθος δρόμο. Κάποτε η λέξη ευθύνη χαρακτήριζε τους άλλες. Σήμερα λέμε ότι φταίνε οι άλλοι και έχουμε και το τρίτο φύλλο. Κάπως έτσι είναι λίγο περτεμένα τα πράγματα. Όπως και να έχει, τα λύματά μας δεν θα πάνε πουθενά, θα μείνουν εδώ. Εκείνο που πρέπει να αποφασίσουμε εμείς εδώ σήμερα είναι πού θα τα πάμε. Εγώ θέλω να πω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, θέλω να ακούσω τη φωνή όλων. Υπάρχουν εδώ πέρα δημοτικοί συμβούλοι, σας παρακαλώ, έχω καταλάβει από το χειροκρότημα τι συμβαίνει. Υπάρχουν εδώ δημοτικοί συμβούλοι, οι οποίοι επί 2,5 χρόνια μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει τη χρειά της φωνής τους. Δηλαδή, ακόμα και το ναι ή όχι στις ψηφοφορίες είναι με ένα νεύμα. Είναι με ένα νεύμα. Εσείς τους έχετε στείλει εδώ πέρα όλους αυτούς. Το με νεύμα απαντάτε. Είχα πει και μέσα και πάνω στο ευρώ, σας παρακαλώ. Ξέρω. Δεν θέλω να με χειροκροτάτε. Δεν το θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι όταν δεν θα με χειροκροτήσετε, θα πάθω κατάθλιψη. Οπότε αφήστε με χωρίς να με χειροκροτάτε καθόλου. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω εγώ να σας ακούσω όλους. Την άποψή τους. Δεν θέλω απλά να πούνε ναι, συμφωνώ με την πρόταση της παράταξης ή με την πρόταση του Δημάρχου. Ο οποίος τονίζω, ο Δήμαρχος, θέλει να λύσει το πρόβλημα. Όχι να το φορτώσει, να το λύσει. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω κάθε δημοτικό σύμβουλο να τοποθετηθεί. Είτε είναι συμπολίτευση, είτε είναι αντιπολίτευση. Να πει αδερφέ τη γνώμη του. Το ψηφίζω ή δεν το ψηφίζω. Το ψηφίζω γιατί πιστεύω ότι έτσι, έτσι και έτσι. Να τον ακούσουμε. Θέλω να τον ακούσουμε. Διότι το να είσαι δημοτικό σύμβουλο είναι πολύ βαρύ. Όχι βέβαια τόσο όσο να είσαι γιατρό. Αλλά είναι βαρύ. Δεν είναι μόνο. Φτάνει και πολιτικό μηχανικό. Δεν είναι μόνο να πηγαίνει σε εκδρομέ με τα καπί. Παίρνεις αποφάσεις σοβαρές. Έτσι. Θέλω να ακούσω τους δημοτικούς συμβούλους. Όχι μόνο εμένα. Και κάποιους άλλους. Και τους υπολείπους. Απόψε εδώ, μόλις εσάς, πρέπει να βρεθεί απόφαση. Όχι να μην γίνει το και ή να γίνει. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να βρεθεί μια απόφαση τι θα γίνει. Πώς θα λύσουμε τα λύματά μας. 23 Οκτωβρίου έβρεξε. Βρωμούσε. Το να βολήσει δεν πήγα στην ανάψω, λένε ότι και εκεί βρωμούσε και τα καλύβια. Αδειάζανε κάποιοι τα λύματα στους δρόμους. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
πρέπει να το λύσουμε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι εδώ μέσα είναι κάποιος που αδειάζει τα αλήματά του. Ξέρετε κανένα να το δείξει το πανό του. Όχι. Εντάξει, άρα λοιπόν είμαστε σε καλό δρόμο. Εμείς εδώ είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες. Και πρέπει να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Διότι εδώ μέσα βλέπω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα 55 με 60. Και όλοι έχετε εγγόνια στο σπίτι και κάποιοι άλλοι έχουμε και παιδιά. Τι θα τους αφήσουμε παρακατάθηκε πίσω. Τους βόδρους. Πρέπει να το λύσουμε. Και όχι να πυροβολούμε αυτούς που προσπαθούν. Μαζί θα τη βρούμε τη λύση. Καλύτερα λοιπόν, δεν είναι μόνο το χωριό. Και θα έλεγε κανείς και το εξής. Ότι αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα, ακούστε με εσείς όλοι εδώ πέρα, κάποια λίγα χέρια σηκώθηκε ένα παραλία, θα έλεγε κανείς ότι είναι η εκδίκηση των οικιστών. Σας φέρνουν τα σκατά επάνω. Αυτό θα μπορούσε να πει. Αλλά όταν πουλάγαμε τα χωράφια που συνουσιάζονται οι λαγοί για χρυσάφι, μισό λεπτάκι θα μ' ακούσεις. Φτάνει. Τι θέλεις. Θα μ' ακούσεις. Θα μ' ακούσεις. Θα μ' ακούσεις. Δεν μας ένοιαζε αυτό. Δεν μας ένοιαζε. Προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα. Να το δώσω απρόκεινα και με στοιχεία. Το μήνυμα. Αν τα στοιχεία, άκουσε να κάνω στοιχεία από εδώ πέρα. Άκουσε να κάνω στοιχεία και από τον κύριο Τσαρικίδη και από τον κύριο Σεφρόνη. Άκουσε στοιχεία. Τα θυμάσαι. Τίποτα δεν θυμάσαι. Νόημα κανένα δεν είχαν αυτά τα στοιχεία. Μόνο παραπλάνηση. Για να μιλάμε, για να τρώμε τον χρόνο. Η ουσία είναι η πόθη. Πώς θα τους λύσουμε. Λοιπόν, Καλύβια δεν είναι μόνο το χωριό. Είναι και το παρακάτω, αλλά το θυμάστε μόνο τα πάντα στην Καβάλα. Ακούστε, λέτε, θα το λαγωνίσει. Δεν υπάρχει λαγωνίση. Έτσι, μπράβο, δεν υπάρχει λαγωνίση. Είναι όλο Καλύβια. Είναι όλο Καλύβια. Η ταυτότητα των παιδιών μου, διότι εδώ έχουν το μέρισμά τους, γράφει Καλύβια. Για να το ξέρουν όλοι. Άρα λοιπόν και το λαγωνίσει μπορεί να πάει στο Μαρκόπουλο. Ακούστε με λίγο. Και το λαγωνίσει μπορεί να πάει στο Μαρκόπουλο. Φτάνει ένα λεπτάκι. Από σένα περισσότερο το κονάμε τον άνθρωπο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και το λαγωνίσει μπορεί να πάει στο Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο μπορεί να κάνει επέκταση, να γίνει μεγαλύτερο, να πάρει άλλες 40.000. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα δεχόταν κανένας δήμαρχος. Διότι υπάρχει κανείς εδώ μέσα που πιστεύει. Η κυρία Ράπτη μίλησε πάρα πολύ όμορφα. Είναι επιστήμονας. Έχει μια εφράδια. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι αν ήταν δήμαρχος η κυρία Ράπτη. Και αντιπολίτευση ο κύριος Σοφρόνης. Θα συμφωνούσε. Απαντήστε μου. Απαντήστε μου, θα συμφωνούσε. Όχι. Έκανα μια εισήγηση για το τι σημαίνει δημοτικός σύμβουλος. Εγώ, όταν λέω ότι τα καλύτερα πάνε στο Μαρκόπουλο, σημαίνει ότι δεν θέλω να πάνε στο βιομά. Αλλά με την ευθύνη του λόγου, εάν η αντίπαλη πρόταση, η αντίθετη πρόταση, το δέος το άλλο, είναι να πάνε στην Ψητάλια, από προτάσεις που ακούστηκαν εδώ μέσα, θα ψηφίσω βιοπά. Ξαναλέω, δεν θέλω να βγει στο βιοπά. Και όταν όμως έχω ως άλλη πρόταση να πάνε στην Ψητάλια, είναι σαν να κορυδευόμαστε όλοι μαζί. Αναφερθήκαν οι προηγούμενοι, διότι ήταν και τότε δημοτική συμβουλή. Εγώ ήμουν απλός πολίτης και με το στέρος και με ενοχλούσαν τα βοθρολήματα με κάθε ψηλόπροχο. Ερχόμουν και παρακολουθούσα τις συνεδριάσεις. Δεν είχαν καμία σχέση με δημοτικά συμβούλια. Και τότε έλεγαν όλοι για Ψητάλια. Είχα ασχοληθεί και είχα ψάξει να δω τι συμβαίνει με αυτήν την Ψητάλια. Είχα τοποθετηθεί τότε, δεν ξέρω αν υπάρχουν αρχεία. Είχα δει ποιον κοροδεύει. Κανένας δεν πρόκειται να πάει στην Ψητάλια. Κανένας δήμαρχος για πολιτικό όφελος και για πολιτικό κόστος ο αντίπαλος υποψήφιος δεν θα επιτρέψει να περάσουν από την πόλη του τα βαθρολήματα. Αλλά πρέπει να το λύσουμε. Η δικιά μου πρόταση είναι η εξής. Καλύβια και τα συναυτό, ίσως και με ένα αντιλιοστάσιο στο Μαρκόπουλο. Και το υπόλοιπο, εάν υπάρχει η δυνατότητα, ο κύριος Τσαρικίδης με πολύ εύρωτο τρόπο προσπάθησε να πει ότι εάν φέρετε ξανά τη Γερακίνα, ό,τι γίνεται εδώ, θα γίνει στη Φωκιά. Είμαστε πιο πολύ εμείς, ε. Λοιπόν, για να μην συμβεί αυτό, η κυρία Ράπτη είπε συνένεση και μελέτη. Δηλαδή καμία δεκαετία χρονιά ακόμα. Ένα λεπτάκι. Δύο μήνες. Λοιπόν, σε δύο μήνες ξανά εδώ όλοι. Δεν ξαναποφασίζουμε.
ΠΙΟΠΑ. Είπαμε όχι ΠΙΟΠΑ. Δεν το ξαναλέμε. Σε δύο μήνες εδώ για να δούμε πού. Όλοι μαζί. Όταν βαδίζουμε με βάση το κοινωνικό συμφέρον,